Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και απόψε μαζί μας εδώ στην παρέα μας κάθε βράδυ στις παρεμβάσεις. Είναι Τετάρτη, είναι 13 Δεκεμβρίου. Να καλησπέρισουμε τον Δημήτρη Στούμπο. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Και τον Χρήστο Κόνστα. Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σας. Δεν μας το είπουν 13 του μηνός, έτσι? Όχι, δεν είναι? Αφού δεν είναι Τρίτη και 13. Ούτε η Τρίτη και 13. Είναι Τετάρτη και 13. Αφού δεν είναι Παρασκευή και 13. Απλά θυμηθήκαμε λοιπόν, τα καλά, δηλαδή, τις επισκέψεις έχει... και τις εορτές. Και έχει ακόμα και άλλες. Ναι, βέβαια. Και ναι, για τις εορτές μνήμης, για τα καλάβρητα σήμερα. Τώρα, εγώ μιλούσα για τις άλλες γιορτές της εποχής. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ πλούσια επικαιρότητα. Επικαιρότητα που αφορά και την καθημερινότητα. Επικαιρότητα, βέβαια, που έρχεται και από αυτή την πολύ σημαντική υπόθεση. Τη μάχη που δίνει για να κρατηθεί στη ζωή ο αστυνομικός, ο υπαρχηφύλακας, ο οποίος έχει ακροτηριαστεί από χθες το πόδι του, και οι γιατροί δίνουν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή. Μια πάρα πολύ δύσκολη μάχη από αυτά τα οποία μαθαίνουμε. Αύριο στον ανακριτή θα παρουσιαστεί, όπως λέμε, στον τίτλο, 18χρονος που έριξε τη φωτοβολίδα. Έχει πολύ ειδησιογραφία και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο, την οποία θα τη δούμε αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής με τους προσκεκλημένους μας. Θα τους παρουσιάσουμε σε πολύ λίγο και αυτούς. Ωστόσο, να πούμε ότι σήμερα ξεκίνησε στη Βουλή, σήμερα το πρωί ξεκίνησε στη Βουλή η μάχη του προϋπολογισμού. Και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Τα μεσάνυχτα. Και ναι, νομίζω ότι την Κυριακή, όσον αφορά τον Πρωθυπουργό, θα έχουμε μια πολύ σημαντική εκδήλωση, μια σημαντική ομιλία, γιατί είναι ο πρώτος προϋπολογισμός που έχουμε επενδυτική βαθμίδα. Και μάλιστα είναι η πρώτη επενδυτική βαθμίδα που την έχουμε με δικές μας δυνάμεις. Δηλαδή, στο παρελθόν η Ελλάδα είχε επενδυτική βαθμίδα, αλλά όλοι πίστευαν τότε ότι άμα πάει κάτι στραβά θα μας σώσει η Γερμανία, θα μας σώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποδείχθηκε αυτό με τα μνημόνια ότι δεν είναι αλήθεια. Τώρα πρέπει να σώσει κάποιος και τη Γερμανία καταρχήν. Ακριβώς. Ναι. Τώρα είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα κατακτά την επενδυτική βαθμίδα με τις δικές της δυνάμεις. Και είναι ο προϋπολογισμός που υποχρεωτικά πια ο Μητσοτάκης θα πρέπει να αλλάξει το αφήγημά του. Ναι. Μέχρι τώρα το αφήγημα της κυβέρνησης ήταν να ανακτήσουμε την επενδυτική βαθμίδα. Το κάναμε. Καλώς, κακώς το κάναμε. Τελείωσε αυτό. Πρέπει τώρα από εδώ και πέρα να δείξει ποιο θα είναι το επόμενο αφήγημα. Άρα να δείξουμε. Τώρα πιάσει τελευταίο στην πόλη. Δεν είσαι πρώτος στο χωριό. Και από την κουβέντα αυτή, την οποία δεν ξέρω κατά πόσο πάει, γιατί είναι και μια συνεδρίαση η οποία μεταδίδεται από το κανάλι της Βουλής. Και το ενδιαφέρον της ουσιαστικά επικεντρώνεται στις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, οι οποίες είναι την τελευταία μέρα συνήθως παραδοσιακά. Τι φέρνει λοιπόν αυτός ο προϋπολογισμός, τι φέρνει για τους Έλληνες πολίτες, για όλους εμάς, τον επόμενο χρόνο? Εδώ υπάρχει ένα μικρό μυστικό. Ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα στηριχθούν περισσότερο, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν θα στηριχθούν όσο πρέπει ενδεχομένως? Για πες μας το μυστικό. Εδώ υπάρχει ένα μικρό μυστικό. Έχει φύγει ο Μητσοτάκης, έχει πάει Βρυξέλλες. Αύριο και μεθαύριο συνεδριάζουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες για το νέο δημοσιονομικό σύμφωνο, τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωζώνης. Εάν καταφέρει, που είναι πιθανό, γιατί το στηρίζουν και άλλες χώρες, να αφαιρεθούν οι αμυντικές δαπάνες από το δημοσιονομικό πλαίσιο του προϋπολογισμού, από το έλλειμμα, τον υπολογισμό του ελλείμματος, τότε ξαφνικά η κυβέρνηση θα έχει ένα πολύ μεγάλο δημοσιονομικό χώρο για να κάνει πολιτική. Και παροχές, και κοινωνική πρόνοια, αλλά και πολιτική ανάπτυξη. Ναι. Επομένως, είναι πολύ πιθανό. Το στηρίζει και ο Μπρούνο Λεμέρ, ο Γάλλος. Το στηρίζουν και άλλοι. Αντιδρούν πάντα η Γερμανία ως συνήθως. Αλλά αντιδρά αυτός ο Λίντε, ο Υπουργός Οικονομικών με την πλούσια γυναίκα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εάν το καταφέρει και γυρίσει την Κυριακή έχοντας στις βαλίτσες του μία απόφαση των Ευρωπαίων ηγετών ότι οι αμυντικές δαπάνες δεν θα προσμετρώνται στο έλλειμμα, στο δημοσιονομικό έλλειμμα, τότε πραγματικά αποκτά η κυβέρνηση δημοσιονομικό χώρο. Έχουμε και στο εξωτερικό πολιτικά πρόσωπα με πλούσιες συζύγους, έτσι. Ναι, είναι ένας άνθρωπος που είναι ο φιλελεύθερος λοιπόν, τώρα με την πλούσια γυναίκα, αυτό το είπε. Δεν είναι εύκολο αυτό να συμβεί πάντως. Όχι, αυτό λέω και εγώ. Το όχι μόνο για τις αντιδράσεις των Γερμανών. Για πες, ναι. Πριν μπούμε μέσα, το συζητήσαμε. Λέω, πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτό? Των πολλών ταχυτήτων, επειδή διάφορες χώρες έχουν διάφορους αμυντικούς προϋπολογισμούς. Η επίμονη και είναι και θέση όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας που δίνει στην κυβέρνηση. Σε αυτό έχουν συμφωνήσει και οι άλλες δυνάμεις. Από ό,τι θυμάμαι δηλαδή, ναι, και το Πασόκ. Λογικό και δεν είναι. Καλά, λογικό είναι. Λογικό δεν είναι. Ξέρω τι άλλο έχουν πει οι άλλες οι νεότευκτες δυνάμεις, αλλά τέλος πάντων αυτό το θυμάμαι. Στο μεταξύ βέβαια. Είναι κοινή η προσπάθεια σε αυτό και με τις άλλες ομάδες. Τώρα είναι σύνοδος κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών. Έτσι, λοιπόν, στο μεταξύ, όσο θα συμβαίνουν αυτά στις Βρυξέλλες, εδώ έχουμε. Έρχονται αυξήσεις στα ασφάλιστρα των δύο ταχύ αυτοκινήτων. Έτσι δεν είναι, κάνω λάθος? Τι ακρίβεινε? Έχουν ακριβήνει τα ταραχτικά. Ακριβήνει όλα αυτά. Ναι, ναι. Όλα αυτά. Πάμε για αύξηση
πάμε για αύξηση που θα είναι το λιγότερο 5% και μπορεί να πάει και 10% και μπορεί να ξεπεράσει και το 10% σε ασφάλιστρα τα οποία ήδη είναι. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα επίπεδα. Ότι κάνουμε πολλά και είναι και υποχρεωτική αυτή η ασφάλιση σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βέβαια. Εγώ διαρκώς μιλάω με μεγάλους ασφαλιστές. Βλέπουμε και τα διόδια εκεί, αυξάνονται και τα διόδια από την 1η Ιανουαρίου. Είναι μια συμφωνία που έγινε μεταξύ της εταιρείας, 7% θα είναι η αύξηση των διόδιων. Εκτός από την Αττική Οδό που δεν θα γίνει αύξηση, γιατί η παραχώρηση της Αττικής Οδού έγινε με τη συμφωνία ότι το 2,8 ευρώ θα παραμείνει. Δηλαδή αυτοί που κέρδισαν το διαγωνισμό της Αττικής Οδού για την επόμενη περίοδο συμφώνησαν να κρατήσουν τα διόδια της Αττικής Οδού. Συνεχίζουμε τις ευχάριστες ειδήσεις. Νέες ανατιμήσεις διαβάζω εδώ. Το 2024 προαναγγέλνουν και οι ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετς. Δηλαδή, αυτό που εμείς περιμένουμε να μειωθεί ο πληθυσμός, μειώνει το πληθωρισμός, ο συνολικός, ενώ όχι των τροφίμων, να το δούμε και στα σούπερ μάρκετ, δεν πρόκειται να το δούμε εδώ, ούτε την επόμενη χρονιά, εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω. Από μια κουβέντα μόνο, επειδή το ακούω συχνά πυκνά, από, να λένε ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα είναι 10% και 9%. Είναι 9%, ψέματα είναι. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στην Ιταλία, το λάδι είναι πολύ βασικό είδος διατροφής. Και βαραίνει πολύ στο καλάθι των τροφίμων. Στις βόρειες χώρες δεν έχουν τόσο. Το λάδι δεν είναι τόσο. Δεν έχει μεγάλη στάθμιση. Και γι' αυτό ο πληθωρισμός των τροφίμων στις άλλες χώρες δεν είναι χαμηλός. Άρωμα, το κάνουμε μικρό και που κάνουμε. Εγώ λέω σπρέι. Σπρέι. Το κάνουμε σπρέι. Το λάδι ακριβένει παγκοσμίως. Είναι η Ισπανία που παράγει το 50% μου, του λαδιού που τρώει όλη η Ευρώπη και έχει χάσει τη μισή της παραγωγή. Τι να κάνουμε τώρα. Βρε Χρήστο μου, ναι, σύμφωνοι. Αυτό σε ρωτάω, τι να κάνουμε, να το βγάλουμε το ελαιόλαδο από την διατροφή τη καθημερινότητα του Έλληνα. Αυτό το είπα αυτό για να εξηγήσω ότι οι υπόλοιπες τιμές των τροφίμων δεν έχουν την ίδια αύξηση που έχουν. Άλλο λέω εγώ. Λέω ότι οι μειώσεις τιμών φαίνεται πως είναι όνειρο καλοκαιρινής νυχτός. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσουν. Α, μπράβο, αυτό λέω. Άρα, ακόμα λοιπόν, και ο πληθωρισμός να πάει στο 0, να πάει ο πληθωρισμός αύριο το πρωί. Οι τιμές θα μείνουν εκεί που είναι. Δεν θα ανεβαίνουν άλλο. Ναι. Αλλά οι τιμές θα μείνουν εδώ που είναι. Αυτό σημαίνει. Ακόμα ο πληθωρισμός να πει στο 0 να πάει αύριο το πρωί που δεν θα πάει, δεν θα ανεβαίνουν περαιτέρω οι τιμές. Αλλά οι τιμές έχουν αυξηθεί 20% και 30% τα τελευταία 2 χρόνια. Άρα θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με μεγάλες τιμές. Και το πρόβλημα της ακρίβειας στην Ελλάδα είναι πρόβλημα μισθών. Ναι. Πολλαπλασιασμός των ελέγχων, το έχουμε ξαναπεί. Δεν θα πέσουν οι τιμές. Δεν είπα να πέσουν αύριο οι τιμές. Είπα να καμφθεί πάρα πολύ καθοριστικά η ιστορία της ακρίβειας. Να καμφθεί. Και της όπου υπάρχει εσχροκέρδεια. Και έχουμε πει ότι. Και δεν άκουσα τώρα για να προσθέσω τώρα, επειδή δεν μου το λέει ο συνάδελφος ο Κώνστας, αλλά λέω λίγο που παρακολούθησα τη συζήτηση. Για τη χαμηλή περίμετρο των χαμηλών συνταξιούχων και των χαμηλοαμοιβόμενων, το λέω γενικότερα, και χαμηλοεισοδηματιών. Επειδή μας απασχολούν και πολύ κάθε βράδυ. Ναι. Δεν άκουσα τίποτα. Και που είναι θα δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός και την Κυριακή, αλλά το θεωρούσα και το θεωρώ πολύ κομβικό σε αυτή τη χρονική συγκυρία. Ναι. Γιατί δεν είναι να το καταγράφουμε εμείς ως παράπονο, ως δυσκολία ή και ως οργή, οπουδήποτε, είτε με τα τηλέφωνα είτε με τις συζητήσεις. Κάτι πρέπει να γίνει. Είναι κλασικό δείγμα στο πρόβλημα που έχουμε. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση, αν συνεχίσει να το αντιμετωπίζει, λες και είναι συνηθισμένη κατάσταση, θα έχει ένα κόστος. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι διεργασίες για την αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος θα αυξηθεί γύρω στο Μάιο. Και μαζί με τις τριετίες θα φτάσει τα 913 ευρώ. Είναι σημαντικές οι εξελίξεις. Απλώς οι μισθοί δεν αυξάνονται με μία απόφαση. Ούτε είναι εύκολο να κάνουμε αυτό που λέει το ΚΚΕ, να πάει 1500 ευρώ ο μισθός και 1500 ευρώ η σύνταξη. Τώρα. Άλλο είπαμε. Άλλο είπαμε. Λοιπόν, κατανοούμε τα λαϊκά σήμερα και ρεαλιστικά. Ξεκίνησε στα σούπερ μάρκετ το καλάθι των Χριστουγέννων. Είναι άμυνα έναντι στη φτώχεια. Εγώ δεν πήγα σήμερα στο σούπερ μάρκετ. Εντάξει, ό,τι έβλεπα είδα, θέλω να σου πω. Δεν έψαξα επιμέρους τώρα να δω. Έτσι και στο καλάθι αυτό, Φερρυπίν, δεν έχει μελομακάρονο είτε κουραμπιέδες. Οι οποίοι κουραμπιέδες ηρίστο εμπαρόδο υπάρχουν ζαχαροπλαστεία. Θα πεις, θα βρίσκεις σε πιο φθηνά, το συζητώ. Που έχουν φτάσει 12 ευρώ και τώρα κάνουν 20, τα 25 ευρώ.
το κιλό κουραμπιές. Δηλαδή είναι χρηματιστηριακό είδος το κουραμπιές. Εντάξει, σε σπέση μαγαζιά πάντως. Σε ποιο σπέση. Τα πιο απλά είναι γύρω στα, για να είμαστε και να μην λέμε υπερβολές μόνο. 18, 17 και 16 έχω δει. Και εκεί όμως. 16 είναι το μήνυμα που έχω δει. Μπορεί να υπάρχει και πιο φθηνός, δεν ξέρω. Λίγο πιο κάτω είναι το μελομακάρονο. Αδικείται το μελομακάρονο. Πάντως για τα δομικά της οικονομίας, επειδή ο Κώστας δεν μου τα λέει, δεν ξέρω γιατί. Νομίζω μια καμπάνα τη χτύπησε ο κύριος Τουρνάρας έξω από τη Βουλή. Έτσι, μίλησε για το χρέος. Εγώ το σημειώνω. Τι έμαθες το χρέος? Έχουμε τη μεγαλύτερη μείωση του χρέους στον κόσμο. Ότι φουσκώνει. Στον κόσμο. Πρόβλημα χρέους σήμερα έχει η Αμερική, που πάει για το 200% του χρόνου. Η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη μείωση του χρέους στον κόσμο. Λοιπόν, και να πω κάτι, και ένα άλλο μικρό μυστικό. Ο πληθωρισμός βολεύει αυτό την το Ελλάδα. Σύστημα που γιατί κάνει... έχουμε σταθερό χρέος πια. Με σταθερές πληρωμές. Άκουσε με λίγο για να το καταλάβεις. Ακόμα και εσείς οι αριστεροί μπορείτε να καταλαβαίνετε ορισμένα πράγματα. Ακόμα και αυτοί οι αριστεροί. Το καταλαβαίνω, λέω. Αλλά μια αναπτυξιακή, πραγματικά διαφορετική προοπτική για τη χώρα θέλει και πιο σταθερή αντιμετώπιση του χρέους και όχι απλά το κλάσμα. Για να σεννοούμαστε. Γιατί το λες αυτό? Το λέω γιατί αυτή τη στιγμή έχει δομικό ζήτημα. Δεν έχει δομικό ζήτημα το χρέος. Και δεν μιλάω για το ιδιωτικό τώρα. Μιλάω πρώτα για το δημόσιο, μετά και το ιδιωτικό. Αλλά μην το πιάσουμε. Το δημόσιο χρέος θα πέσει κοντά στο. Δεν χτύπησε καμπάνα ο Στουρνάρας σήμερα? Η δουλειά του Στουρνάρα είναι να χτυπάει καμπάνες. Τώρα πόσο καλά τη χτυπάει, πόσο έγκαιρα κτλ. Είναι άλλη συζήτηση. Γιατί έχει περάσει κι άλλες. Λοιπόν, να πούμε 2-3 ειδήσεις. Πριν πάμε προς τις κλειμένους μας, να πάμε σε 2-3 ακόμα ειδήσεις που δεν είναι ακριβώς οικονομικές. Όπως για παράδειγμα η ιστορία αυτή με τον Μπελέρη, όπου η Ελλάδα βάζει μπλόκο πια στις ενταξιακές διαδικασίες της Αλβανίας αν δεν βρεθεί λύση για το θέμα, που δεν βλέπω να βρίσκεται λύση για το θέμα. Ο Ράμα επιμένει στις θέσεις του. Κάποιος θα βάλει στο μαχιάσει απόψε στο δείπνο. Και μάλιστα ή ο σήμερα Πρωθυπουργός ή ο Ράμα. Παρέμβαση, και οι δυο μαζί δεν πιστεύω παρέμβαση του Γερμανού καγκελάριου αυτό υπέρ είναι το πρόβλημα του Ράμα και της Αλβανίας. Έτσι, αναμενόμενο δεν ήταν. Αναμενόμενο, ξαναμενόμενο είναι η Γερμανία. Ναι, γιατί οι περισσότεροι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι έχει κάνει κινήσεις για τη δικαστική μεταρρύθμιση. Σου λέει αυτό είναι ένα θέμα, βρείτε το τώρα μεταξύ σας. Ναι, αλλά αυτό το μπαλάκι δεν είναι θέμα, λέει, το οποίο μπορεί να μπει. Βρέστε με την Τουρκία, βρέστε εσείς με την Αλβανία. Να δούμε τι στάση κατά η κυβέρνηση τελικά. Ναι, είναι πολύ σημαντικό ότι η Γερμανία παίρνει θέση, η οποία δεν είναι θέση υπέρ της Ελλάδας, είναι θέση υπέρ της Αλβανίας. Η οποία Αλβανία θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ είμαι ζήμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κανάλι που μας φιλοξενεί έπαιξε και στις ειδήσεις προηγουμένως, είδα αυτή τη σκληρή δήλωση του Ράμα. Ναι. Στην πραγματικότητα μπορεί να είναι σκληρή για το εσωτερικό ακροατήριο, είναι και λίγο πλαστική. Ναι. Λέει θα προχωρήσουμε τη δικαστική μεταρρύθμιση, δεν αναφέρθηκε στο θέμα. Αλλά ήθελε να δείξει ότι πάει με μια σκληρή διαπραγματευτική λογική και ότι είναι έτοιμος για την προοπτική της ένταξης. Άλλωστε, η ιστορία των Δυτικών Βαλκανίων ξέρουμε ότι ξεκίνησε κάποτε από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα, σαν συζήτηση και φιλοξενία, καθυστερεί. Όλοι οι Ευρωπαίοι θέλουν να σπρωχτεί και να προχωρήσει. Μάλιστα. Και για να μην το αφήσουμε εκεί, ένα τεράστιο θέμα που έχουν οι Ευρωπαίοι, υπενθυμίζω πάντα, είναι το τεράστιο πακέτο ενίσχυσης της Ουκρανίας στα 50 δις, στα οποία υπάρχει το, ας το πούμε, βέτο, πάντως η αρνητική. Επιθετική κίνηση του Όρμπαν. Μετά λοιπόν, την αποτυχία του Ζελένσκι να βρει τα λεφτά από την Ουάσιγκτον. Λοιπόν, κύριοι, τώρα τα της επικαιρότητας που έχουν σχέση, να πούμε δύο λόγια τώρα και να πάμε αμέσως καλεσμένους μας, πράξη νομοθετικού περιεχομένου είχαμε σήμερα για να ουσιαστικά να νομιμοποιηθεί η απόφαση η οποία έχει ληφθεί για ποδοσφαιρικούς αγώνες χωρίς θεατές μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου. Mm-hmm. Το Σαββατοκύριακο που έρχεται θα γίνουν κάποτε, καταλαβαίνω, ποδοσφαιρικοί αγώνες, γιατί υπήρχε απειλή των διαιτητών ότι δεν θα γίνουν οι αγώνες, αλλά μάλλον θα γίνουν. Θα γίνουν. Εντάξει, θα δούμε τώρα τι θα προκύψει αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται στα γήπεδα. Και να πούμε ότι στην έρευνα που γίνεται. Και βέβαια, εδώ υπάρχει η μεγάλη αδυναμία της απόφασης, έτσι. Ότι απαγορεύεται ο κόσμος στα γήπεδα ποδοσφαίρου, αλλά επιτρέπεται ο κόσμος σε όλα τα άλλα γήπεδα. Ναι. Έτσι, αυτό είναι έκανε διορθωτική προσθήκη για το κύπελλο. Ναι, εντάξει, αυτή έγινε αλλά δεν φτάνει. Την πρώτη είναι μέρα, αλλά αφορά δηλαδή, το ποδό. Δύο μέτρα και να θυμίσουμε ότι το τελευταίο επεισόδιο έγινε σε γήπεδο, σε αγώνα βόλεϊ. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να καλησπέρισουμε τους καλεσμένους μας. Να πω ότι σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας, τον περιμένουμε, ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Είναι ήδη μαζί μας ο κ. Τρίφωνος Αλεξιάδης. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση, ειδικά τη σημερινή μέρα. Ναι, γιατί είναι μέρα προϋπολογισμού και εσείς... Όχι, είναι μέρα προϋπολογισμού και θέλω να ακούσω τις δικαιολογίες, γιατί άκουσα κάτι πριν για τους αριστερούς, από δεξιούς δημοσιογράφους, δεν κατανομάζω ονόματα, για την έκρηξη φόρων του προϋπολογισμού. Θέλω να ακούσω τη δικαιολογία μετά. Έχετε περάσει από το Υπουργείο Οικονομικών, είσαστε έτσι κι αλλιώς και από το επάγγελμά σας εφοριακός. Είστε, ξέρετε πολύ καλά τα θέματα αυτά. Θα μας βοηθήσετε. Επειδή τα ξέρει ακριβώς, ξέρει πόσο λάθος είναι αυτή η φράση. Ακριβώς επειδή ξέρει αυτή η φράση ότι. Μιλάει για έκρηξη φόρων, ενώ εννοεί έκρηξη φορολογικών εσόδων.
Η έκρηξη προεκλογικών εσόδων έρχεται μαζί να με την ανάπτυξη. Πέρα υπόλοιπος και μετά έχετε χρόνο εδώ πέρα. Πίνακας 2-1 του προϋπολογισμού. Έχετε χρόνο άπλετο. Έκρηξη φόρων. Έχετε έρθει με τα χαρτιά σας όλοι εδώ πέρα. Αλλά εγώ βλέπω και δύο χωρίς χαρτιά, μόνο με ηλεκτρονικά μέσα εδώ μαζί μας. Ο κ. Χρήστος Ξενοκώστας, το μέαρχης του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε στην παρέα μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και ο κύριος Γιάννης Κάλκος, συνάδελφος με την ΕΕ, δημοσιογράφος, ο άνθρωπος εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής λύσης. Είναι συνάδελφος, πια τελείως. Είναι και οι δύο. Συνάδελφος παραμένει, δεν καταλαβαίνω. Το έχω πει. Όχι, συνάδελφος δεν είμαστε, δεν κάνω ρεπορτάζ πια. Άλλο αυτό. Εντάξει, είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό ο Γιάννης. Και το κλείνω, κύριε Ξενάκη, το σκεπάζω για να μην νομίζετε ότι λαμβάνω κάτι. Χωρίς χαρτιά, χωρίς. Δεν το είπα για αυτό. Ίσα-ίσα το λέω ότι εσείς είστε και λίγο πιο νέοι με τα ηλεκτρονικά μέσα μπροστά και όχι με το χαρτομάνι που κουβαλάει εδώ πέρα ο Δημήτρης, εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και ο κύριος Αλεξιάδης. Και τα χαρτιά χρήσιμα και τα ηλεκτρονικά. Λοιπόν, χρήσιμα, ωραία. Πάμε λοιπόν στην ουσία. Θα πάμε στα της επικαιρότητας βαριάς πραγματικά με την ιστορία αυτή που ξεκίνησε την Παρασκευή. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Θα πάμε μετά στην κουβέντα μας. Αλλά επειδή ξεκίνησε τη προϋπολογισμό, το ερώτημα ήταν τι φέρνει ο προϋπολογισμός για τον κόσμο, αυτός ο προϋπολογισμός, και ποιοι ενδεχομένως θα στηριχθούν ή αν νομίζετε πως δεν θα στηριχθεί κανένας. Κύριε Ξενάκη, εγώ δεν είμαι σε αυτούς που μηδενίζουν τα πάντα και τα εμφανίζουν όλα μαύρα. Θέλω να είμαι αντικειμενικός. Και στον προϋπολογισμό, είτε το θέλουμε είτε όχι, δεν είναι να εκφράσουμε την άποψή μας αν το ξινόμαυρο κόκκινο κρασί είναι καλύτερο από το αγιοργητικό, μια υποκειμενική κρίση. Είναι να πούμε αν τα συγκεκριμένα νούμερα, αν έχουμε αύξηση φόρων, δηλαδή ότι θα πληρώσουμε παραπάνω. Ναι. Κάποιοι το λένε αύξηση φόρων, κάποιοι φορολογικών εσόδων. Να χρησιμοποιήσω την έκθεση φορολογικών εσόδων. Εάν το 2024, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, θα πληρώσουμε περισσότερους φόρους. Σύμφωνα λοιπόν με όσα προβλέπει ο προϋπολογισμός που ξεκίνησε σήμερα στη Βουλή, το 2023 πληρώσαμε σε σχέση με το 2022 περισσότερο 4,5 δις φόρους και το 2024 θα πληρώσουμε παραπάνω φόρους από το 2023, 1,6 δις. Άθροισμα τη διετία 6,7 δις. Και αυτό γιατί το εθνικό εισόδημα της χώρας ήταν 290, πήγε 214 και τώρα πάει 224. Να ακουστεί η είδηση και μετά να κάνετε το σχόλιο. Και μας ακούν οι πολίτες και θα κρίνουν. Αυτό λοιπόν προβλέπει ο προϋπολογισμός είναι στη διετία 6,7 δις παραπάνω φόρους. Θα ήθελα κάποιος να μου πει κάποια στιγμή αν υπάρχει αντίστοιχο νούμερο το διάστημα των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ 2015-19, αν είχαμε μία διετία με τόσο μεγάλη αύξηση φόρων. Και επειδή αυτό έχει σχέση με το ερώτημα που είπατε πριν σε σχέση με την ακρίβεια, ναι, θα πω τι δεν φέρνει, τι δεν αντιμετωπίζει ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια, δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα των χρεών, της προστασίας πρώτης κατοικίας κτλ. Και συγκεκριμένα στην ακρίβεια, επειδή έγινε η κουβέντα στο ότι τι γίνεται με την ακρίβεια και τι μπορεί να κάνει το δημόσιο. Το πρόβλημα που έχει η κυβέρνηση είναι ότι έχει ένα αφήγημα ότι η οικονομία πάει καλά, αποκτήσαμε επενδυτική βαθμίδα, πάνε καλά τα έσοδα όπως φαίνεται από τα νούμερα που βγάζει το Υπουργείο Οικονομικών και μια σειρά από θετικά στοιχεία. Τότε γιατί δεν κάνει αυτό το οποίο ζητήσαν ακόμα και οι υποψήφοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που ζητούν κοινωνική και παραγωγική φορείς να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και το ΦΠΑ στα βασικά ιδιαίτερα. Καλά, αυτό το ζητούσα πριν σε εκλογές του 19 και στον κύριο Κυρανάκη αναφέρεστε τι έλεγε πριν το 19. Δεν έχει γίνει το τελευταίο. Ναι, λέω λοιπόν, επειδή θυμάμαι και εγώ. Αφού υπάρχει αυτός η φινανσιολογία είναι ο δημοσιονομικός χώρος. Ναι. Αφού υπάρχει η δυνατότητα η οικονομική στην κυβέρνηση, πρέπει να εξηγήσει τον ελληνικό λαό για ποιο λόγο δεν προχωρεί σε αυτά τα ζητήματα. Τώρα, επειδή κάποιοι θα πούν ότι αυτή η αύξηση των φορολογικών εσόδων οφείλεται στην αύξηση του ΑΕΠ, στην αύξηση των εισοδημάτων κτλ. Μας ακούν οι πολίτες. Το αν αυξηθήκαν τα εισοδήματα των πολιτών ή όχι, το ξέρουν. Και μετά που θα ανοίξουν οι γραμμές, μπορούν να βγουν και να πούν ότι αυξηθήκαν τα εισοδήματά μας. Να πούμε μια καλησπέρα στον κύριο Συρίγκο που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, προαναγγείλαμε πριν. Ευχαριστούμε πολύ που στην παρέα μας. Μπήκαμε στην κουβέντα τώρα, μόλις ξεκινήσαμε για τον προϋπολογισμό που ξεκίνησε. Αμφισβητείτε ότι η Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια διαρκώς, καθημερινά αυξάνει το εισόδημά της και το βιωτικό της επίπεδο σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία. Απάντηση, κύριε Κώστα. Έτσι, αφήσουμε για ένα λεπτό μόνο, μόνο για ένα λεπτό πρέπει να αφήσουμε την ακρίβεια πίσω. Απάντηση. Έτσι, και να μπούμε για τα εισοδήματα. Παράκληση στον κύριο Ξενάκη, σε εσάς όποιον θέλει, να κάνουμε μια φορά μια συζήτηση πώς οδηγηθήκαμε στην κρίση. Όχι. Γιατί αυτό έχει σημασία το τι μπορεί να πάθουμε αύριο. Υπόθηκε κάτι για το χρέος. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας. Αλλά σε αυτό που λέτε τώρα, βεβαίως από το 18 και μετά
που εμείς καταφέραμε και βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, ρυθμίσαμε το χρέος και μια σειρά από άλλα πράγματα, η οικονομία φυσικά και πάει καλύτερα. Άρα, φυσικά πάει και καλύτερα. Πάει καλύτερα. Άρα, το κλείσαμε οικονομία... αυτό. Άρα ανεβαίνει το εθνικό εισόδημα, ναι. Άρα οι φόροι οι παραπάνω οφείλονται στο αυξημένο εθνικό εισόδημα. Όχι, 224 όχι, δισεκατομμύρια ευρώ. Όχι. Το αφήσατε 180 είναι 224. Σόλετε. Απάντηση σε αυτό. Παρακαλώ. Οι έμεσοι φόροι. Αφήστε τους, όχι αφήστε τους έμεσους φόρους. Τα φορολογικά έσοδα μη είπατε. Είπατε για φορολογικά μα έσοδα. Μα οι έμεσοι φόροι, ναι, είναι μέρος των φορολογικών, σωστό, εσόδων. Άρα λοιπόν θα έπρεπε η κυβέρνηση τη στιγμή που έχει τόσο μεγάλη υπεραπόδοση στους έμεσους φόρους, ναι, θα έπρεπε να προχωρήσει σε τέτοιες ενέργειες, ναι, που να μειώσει την έμεση φορολογία, άρα λέτε, και να μειώσει άρα λέτε, την για να έχουμε διατάφτα πρώτο και να πάμε στον κύριο Συρίγο, ότι ο προϋπολογισμός φέρνει πάλι υπερφορολόγηση στον κόσμο και μάλιστα στους έμεσους φόρους, δηλαδή στο σούπερ μάρκετ. Στη διετία 6,7 παραπάνω δις, ναι, φορολογικά έσοδα. Και το φορολογικά έσοδα είναι αυτά. Ναι, φορολογικά, ναι, έσοδα, ναι, υπάρχουν. Αυτό λέω. Χρήμα στα πάντα δεν είναι μόνο οι έμεσοι φόροι. Και οι έμεσοι φόροι, κύριε Επιτέλους, έρχονται στην Ελλάδα 30 εκατομμύρια τουρίστες. Τρεις φορές η Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα έχει 9 εκατομμύρια πληθυσμό. Γιατί αναχθείτε. Μα γιατί είναι μια αριθμητική απλή. Κύριε Κώστα, αυτοί οι 30 εκατομμύρια τουρίστες, όπως συμβαίνει σε όλες τις τουριστικές περιοχές του κόσμου, οι έμεσοι φόροι στις μεγάλες τουριστικές, στο Παρίσι, στο Μιλάνο, στη Μαδρίτη, είναι πάντοτε οι έμεσοι φόροι αυξημένοι, ακριβώς επειδή ο πληθυσμός που έρχεται και μένει, και στην Ελλάδα έρχονται 30 εκατομμύρια άνθρωποι, πληρώνουν αυτούς τους έμεσους φόρους. Οι Έλληνες πληρώνουν το 1 τρίτο των έμεσων φόρων. Ήρεμα, αλλά να καταλάβω κάτι. Οι Έλληνες πληρώνουν το 1 τρίτο των έμεσων φόρων. Τα λέτε βλεπτισμένα και κάνουμε την ουσία. Να μιλήσουμε ήρεμα. Σε ό,τι αφορά την έμεση φορολογία, και κλείνω εγώ με αυτό, έχει δυνατότητα η κυβέρνηση, επειδή έχει υπερέσοδα, να μειώσει τους έμεσους φόρους. Πολύ ωραία. Κύριε Συρίγο. Κύριε Συρίγο. Το ερώτημα το αρχικό είναι αυτό που βλέπω στον τίτλο: τι φέρνει ο προϋπολογισμός για τον κόσμο. Απάντηση λοιπόν: φέρνει επιπλέον φόρους από τους ήδη αυξημένους φόρους της χρονιάς την οποία διανύουμε τώρα. Ο Χρήστος λέει ότι δεν είναι νέοι φόροι, είναι απλώς έσοδα. Τώρα αυτό είναι και λίγο. Όλη αυτή η συζήτηση έχει και λίγο χαρακτήρα σοφιστίας, νομίζω εγώ. Είναι πιο πολλά χρήματα τα οποία δίνουμε και τα οποία πηγαίνουν στο κράτος πληρώνοντας, αγοράζοντας πράγματα στο σούπερ μάρκετ. Αυτό το τελευταίο χρόνο τουλάχιστον. Έτσι νομίζω. Λοιπόν, εάν θέλουμε να πούμε τι κάνουμε από πλευράς κοινωνικής πολιτικής, μπορούμε να το πούμε. Και θα σας πω 3-4 πράγματα, αλλά θα σας πω μετά και τη μεγάλη εικόνα. Από πλευράς κοινωνικής πολιτικής έχουμε αυξήσει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Έχουμε άρχισε ακόμα. Τώρα. Θα ετοιμάζεστε. Ναι, τώρα. Τι φέρνει ο προϋπολογισμός στην Ελλάδα. Για τον προϋπολογισμό ναι, μιλάμε. Έχουμε άρση του παγώματος των τριετιών στους μισθωτούς. Έχουμε αύξηση 8% του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε σχέση με πέρσι το Δεκέμβριο και έχουμε αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά. Από εκεί και πέρα έχουμε μειωμένο ΦΠΑ σε κάποιες κατηγορίες, στα ταξί παραδείγματι, είναι ο μισός ΦΠΑ και έχουμε και αυξήσεις κατά 255 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, στην παιδεία και έχουμε και 20% αύξηση στα χρήματα που θα δοθούν στα νοσοκομεία. Αυτό είναι μια γενική εικόνα για το κοινωνικό. Από εκεί και πέρα να σας πω εγώ τη μεγάλη εικόνα όπως τη βλέπω. Η μεγάλη εικόνα για μένα είναι ότι έχουμε κατορθώσει με την ανάπτυξη της οικονομίας και κατακτήσαμε την επενδυτική βαθμίδα, την κυνηγάγαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια και την κατακτήσαμε. Έχουμε καταφέρει και πετυχαίνουμε διαρκή μείωση της ανεργίας και είμαστε στις τρεις χώρες με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη. Θα μου πείτε, δείκτες αυτοί δεν σχετίζονται με την καθημερινότητα του πολίτη, ο οποίος πάει στο σούπερ μάρκετ και βλέπει όντως τις τιμές αυξημένες. Από εκεί και πέρα όμως, η ακόμη πιο μεγάλη εικόνα για μένα είναι ότι κατορθώνουμε με αυτά τα μέτρα σιγά σιγά, σταδιακά και φεύγουμε από την κατηγορία του ζήτουλα που ήμασταν για πάρα πολλά χρόνια. Πατάμε γερά στα πόδια μας. Και πατώντας γερά στα πόδια μας, έχουμε δυνατότητα να πάρουμε μέτρα και για τα νοσοκομεία και για την παιδεία και για το Α και για το Β. Όλα αυτά γίνονται με τη λογική του νοικοκύρη. Ο νοικοκύρης έχει 5 δεκάρες στην άκρη. Που πια δεν είναι και απαγορευμένη λέξη, θέλω να πω. Έχει πια δεν είναι και απαγορευμένη λέξη. Εισαγωγικά. Στα νομικά, ξέρετε, όταν μιλούσαμε, όταν αναφερόμαστε σε ένα ιδεατό πρόσωπο, ο μέσος
νοικοκύρης, ο μέσος σκεπτόμενος άνθρωπος. Λέγαμε το νοικοκυριό. Λέγαμε τη φράση νοικοκυριό. Το λέμε και στη δημοσιογραφικά. Από εκεί πέρα, τι θέλουμε. Όλο και μεγαλύτερα ποσοστά απασχολήσεως. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μένα, διότι η ανεργία είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να βρει, ειδικά ένα νέο άνθρωπο. Έχουμε ακόμη προβλήματα σε συγκεκριμένους τομείς. Θα πετύχουμε ακόμη καλύτερα στοιχεία. Περνάμε, φεύγουμε από τη φάση εκείνη της προηγούμενης δεκαετίας οριστικά. Καλύτερα, λέτε. Μαζί ήδη καλύτερα. Δηλαδή, το γεγονός ότι βρίσκει δουλειά το παιδί του. Το ότι έχει δυνατότητα επιλογής. Εγώ σας λέω ως βουλευτής. Ερχόταν κόσμος και μου έλεγε, σε παρακαλούμε, μπορούμε να πιάσουμε μια δουλειά κάπου. Το 19, όταν πρωτοκατέβηκα, μπορούμε να μας βρεις κάπου, σε κάποια, κάτι, οτιδήποτε. Τώρα έρχονται και μου λένε, μπορώ να βρω μια καλύτερη δουλειά κάπου. Μια στιγμή έχουν γίνει βήματα προς τα μπρος. Και να μιλάμε σοβαρά τώρα. Δεν το αφισβητεί κανείς αυτό, νομίζω. Και θεωρώ σημαντικά βήματα. Αλλά το πόσο και τι κριτική δομική ή αναπτυξιακή ή δεν ξέρω εγώ σε δομικά στοιχεία της. Αλλά τώρα επειδή μιλάμε για τον κόσμο που μας ακούει και έχει τα συγκεκριμένα προβλήματα, επειδή προηγουμένως δεν ήσασταν εδώ, θα επαναλάβω το εξής. Επειδή αναφερθήκατε και εσείς για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ξέρετε πόσα χρήματα είναι αυτά το μήνα? Ούτε 30 ευρώ. 16 ευρώ. Το λέω στην καλύτερη εκδοχή, άμα είναι το ζευγάρι κτλ. Και λέω, εμένα μου κάνει εντύπωση. Μια κεντροδεξιά κυβέρνηση λοιπόν, όπως λέω καιρό, αν θέλει να πει ότι κάνει έστω μια μεγαλύτερη περίμετρο κοινωνικής υποστήριξης. Γιατί σε τέτοιες πλευρές, ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, και το χρησιμοποιείτε επειδή το είπατε, δεν έκανε κάτι πιο γενναίο. Όταν κάθε βράδυ μας παίρνουν τηλέφωνο και λέει δεν μπορώ να ζήσω με 300 ευρώ και 400. Και το ξέρετε. Απλό παράδειγμα, λαϊκό, εύληπτο. Εκάς, ας πούμε, λέει τώρα ένα πράγμα. Και βάλε. Δεν το συνεχίζω, μόνο αυτό. Μόνο αυτό ένα πράγμα. Μπορείτε να μου δώσετε μια εξήγηση. Μια εξήγηση και να πάμε στους συζητητές μας. Μπορώ να πιάσω πολλά επιμέρους στοιχεία και να πω γιατί είναι αυτό έτσι. Εγώ πήρα την κάτω κατάσταση. Αυτό που είπατε για την εργασία ισχύει. Κάποτε ο νέος άνθρωπος δεν έβρισκε εύκολα δουλειά. Δεν έβρισκε δουλειά. Και καλά αμοιβόμενο, αλλά κάποτε το παραπάνω βρίσκει δουλειά τώρα. Να το τώρα σας λέω, εγώ βλέπω που έρχεται και λέει πόσο να βρω μια καλύτερη δουλειά. Ναι, αλλά σε αυτό το παράδειγμα που σας είπα που είναι το κάτω στρώμα. Εγώ σας απαντώ σε αυτό το πράγμα και δεν είναι υπεκφυγή ότι πολλά θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα. Σε αυτή τη φάση δόθηκε έμφαση σε συγκεκριμένες ελαφρύνσεις. Αυξήθηκε το ελάχιστο, αυξήθηκε αυτό το ποσοστό. Δεν είναι ικανοποιητικό. Θα μπορούσε να αυξηθεί περισσότερο. Αλλά πρέπει να καταλαβαίνουμε και μέχρι πού πολλές φορές μπορούμε να πλώσουμε τα πόδια μας. Λοιπόν, κύριε Ξενοκώστα, να δούμε ένα σχόλιο πρώτο από εσάς για τον προϋπολογισμό. Κύριε Ξενάκη, ενώ ο κύριος Τουρνάρας είπε σχεδόν τα αυτονόητα και θα εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ, η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι ταχυδακτυλουργός και κάνει μαγικά. Ποια είναι τα μαγικά? Ενώ για τρία χρόνια, 20, 21 και 22, σωρευτικά τα δημόσια ελλείμματα ήταν στο 15 περίπου τοις 100, δηλαδή 30 δις μπήκαμε μέσα ελλείμματα, ταυτόχρονα έχουμε μείωση του δημόσιου χρέους. Ποιο είναι το μαγικό? Ενώ δηλαδή δανειζόμασταν και αύξανε το έλλειμμα, ταυτόχρονα μειωνόταν το δημόσιο χρέος. Δεν είναι μαγικό. Αυτό που είπε ο κύριος Τουρνάρας είναι ότι σε απόλυτους αριθμούς είναι το πρόβλημα το δημόσιο χρέος. Σε απόλυτους αριθμούς, διότι έπεσε σαν κλάσμα, επειδή είχαμε ονομαστική αύξηση λόγω του πληθωρισμού, το οποίο το πληρώσαμε έμεσα όλοι οι Έλληνες, αυτή τη μείωση, αλλά ταυτόχρονα σε απόλυτους αριθμούς έχει αυξηθεί. Και αυτό που είπε από το 32, θα έχουμε να πληρώνουμε και χρεολύσια, τα τοκοχρεολύσια. Και αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας σε 7-8 χρόνια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει σε απόλυτους αριθμούς να μειωθεί το δημόσιο χρέος τη στιγμή που αυξάνεται. Και πώς έγινε αυτό το μαγικό? Μέσω του εσωτερικού δανεισμού, του ρέπος. Δηλαδή μέσω το δημόσιο δανείζονταν, το κράτος δανείζονταν από το δημόσιο με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα καμπανάκι που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και να επιληθεί σε μια άλλη στρατηγική. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι οι Έλληνες θα πληρώσουν πάνω από 1 δις σε ΦΠΑ και πάνω από 1,3 σε φόρους τη νέα χρονιά. Και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πληρώσουν σχεδόν 1 δις παραπάνω φόρους. Και ποιο είναι το μαγικό πάλι επίσης, τη στιγμή που είχε τάξει κυβέρνηση, ότι θα μειώσει το τέλος επιτιδεύματος, επειδή όμως ταυτόχρονα πρέπει να πιάσει και το στόχο για πρωτογενές πλεώνασμα, γι' αυτό έχει επιβάλει αυτή την άδικη φορολογία στους ελεύθερους επαγγελματίες και θα πληρώσουν 1 δις παραπάνω. Άρα λοιπόν στο μείγμα που δημιουργεί ανισότητες έμεσων και άμεσων φόρων, δεν βλέπουμε παρεμβάσεις. Εμείς αυτό που λέμε είναι πρέπει να υπάρξει μια πιο προοδευτική φορολόγηση στα εισοδήματα και ταυτόχρονα
Πρέπει να υπάρχει αλλαγή του μείγματος έμεσων με άμεσων φόρων. Μάλιστα. Εκεί πέρα νομίζω θα δουν πολύ μεγάλη αλλαγή, η πιο ευάλωτη, και τα κοινωνικά στρώματα που το έχουν ανάγκη και θα γίνει πολύ πιο δίκαιο το φορολογικό μας σύστημα. Κύριε Σκάλου, για να ακούσουμε και εσάς. Δεν θέλω να μπω στα μακροοικονομικά, κύριε Ξενάκη, κύριε Στουμπο, κύριε Κώστα, αλλά έδωσε μια ωραία πάσα ο κύριος Κώστας, λέγοντας ότι αποκτάμε την βαθμίδα με τις δικές μας δυνάμεις. Αληθές, εάν σκεφτούμε ότι όλοι οι άνθρωποι εκείνοι οι συνταξιούχοι που είχαν βάλει το εφάπαξ που είχαν πάρει και τους το τσεκούρωσε το PSI του κυρίου Βενιζέλου, όλα τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, τα δικά μας χρήματα, τα τσεκούρωσαν τα προηγούμενα χρόνια. Βεβαίως τώρα, μεταξύ πολλών άλλων θυσιών και ανθρώπων οι οποίοι βρέθηκαν ακόμα δυστυχώς και στο απονομιακό διάβημα να κάνουν, γιατί δεν είχαν καμία άλλη διέξοδο, βεβαίως τώρα είμαστε με τις δικές μας δυνάμεις να έχουμε την επενδυτική βαθμίδα. Το κλείνω αυτό εισαγωγικά. Για να μην ξεχνάμε τι έχουμε περάσει και φτάνουμε τώρα στην επενδυτική βαθμίδα. Γι' αυτό, κύριε Κώστα, οι δικές μας δυνάμεις έχουν πολύ μεγάλη θυσία και απώλειες. Έτσι. Λοιπόν, ποιος θα ωφεληθεί από την επενδυτική βαθμίδα? Πάντως ο κατώτατος μισθός δεν θα ωφεληθεί. Αφού θα ωφεληθεί. Πάντως ο κατώτατος μισθός δεν θα επωφεληθεί. Θα επωφεληθούν σήμερα πάλι τα δανεικά και οι μεγάλες εταιρείες, οι ολιγάρχες, οι οποίοι με τους μεγάλους επενδυτές θα ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας. Να τις δούμε πόσο καλοπληρωμένες θα είναι αυτές. Όμως, θέλω να πάω στο προϋπολογισμό. Μα σήμερα ο μισθός είναι πολύ σωστά. Θα αυξηθεί τα 1.200 ευρώ. Εσείς, κύριε Κώστα, με 780 ευρώ βγαίνετε το μήνα? Όχι, βέβαια. Όχι, γιατί βέβαια ξέρω ότι αν έχετε ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικά, 75 τετραγωνικά, προφανώς έχετε μεγαλύτερο, θα πληρώσετε από πρώτης πρώτου μάλλον 300 ευρώ και πάνω το δίμηνο, το ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα δεν θα βγαίνετε ούτως ή άλλως. Να πάμε όμως στην ουσία του προϋπολογισμού. Ο ένας προϋπολογισμός ο οποίος είναι, ένας προϋπολογισμός ο οποίος βασίζεται στις εισπράξεις από την ακρίβεια, δηλαδή του ΦΠΑ στο 24%. Και όπως είπε και ο κύριος Αλεξιάδης, στον ειδικό φόρο κατανάλωσης που από την εποχή Σαμαρά έχει μπει και καμία κυβέρνηση δεν θέλει να το μειώσει και εισπράττει φόρους 6 δις, είπαμε και την προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε, είναι το πρωτογενές πλεώνασμα στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου. Πού πάνε αυτά τα χρήματα, κύριε Ξενάκη? 6 δις που τι θα τα κάνει η κυβέρνηση? Έχουμε κάποιο χρέος, το θυμάστε. Ποιο χρέος? Το χρέος, κύριε Κωστά, επειδή ξέρετε οικονομικά, είναι προϋπολογισμένο στο προϋπολογισμό. Μας το λέτε τώρα αυτό. Μην το λέτε αυτό. Τι είχε προϋπολογίσει? Πού θα πάνε μισό τα λεπτό. Πού θα πάνε, μισό λεπτό. Πάνε, γιατί θέτει ένα ερώτημα. Ο προϋπολογισμός τι προέβλεπε για το 23? Πρωτογενώς πληρώνασμα 6 δις. Όχι. Άρα τα 6 δις, κύριε Κώστα, πού θα πάνε? Πού θα πάνε? Γιατί θα πάνε, αν τα 352 εκατομμύρια, προσέξτε, στα δις, 352 εκατομμύρια θα δώσουν την άλλη εβδομάδα. Τώρα τα 150, 400 ναι, θα πάρουν από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ναι. Δηλαδή από τη μία τα παίρνουν, από την άλλη δίνουν λιγότερα. Και όντου θάματος υπάρχουν 6 δις. Και έχουμε ένα κράτος. Και έχουμε ένα κράτος. Συγγνώμη λίγο. Και έχουμε ένα κράτος το οποίο μας κοστίζει 95 δις. Είναι κανένας ευχαριστημένος από ένα κράτος που λειτουργεί με 95 δις για την παροχή της παιδείας και της υγείας? Να σας πω, Σας λέω λοιπόν, άκουσα τον κύριο Πιτσιλή. Άκουσα τον κύριο Πιτσιλή. Εδώ δεν ήμασταν που σας έλεγα ότι οι διασταυρώσεις γίνονται. Άρα γιατί θα πρέπει ένας ελεύθερος επαγγελματίας να απευθυνθεί στην εφορία? Άρα κανένας δεν θα απευθυνθεί στην εφορία, γιατί θα του κλείσει η εφορία τη δουλειά του. Από 80 εκατομμύρια. Και λέει λοιπόν ο κύριος Πιτσιλής, πείτε το. 80 εκατομμύρια στοιχεία. 3,8 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις. Φημή, ναι. Φτάσαμε να βρούμε 400.000 που είχαν. Πολύ ωραία. Διαφορά εσόδων εξόδων. Άρα γίνονται διασταυρώσεις. Ναι, αλλά. Άρα το φορολογικό νομοσχέδιο, Κώστα, γιατί χρειάστηκε? Χρειάστηκε για τον κοινωνικό αυτοματισμό. Γιατί μέσα στην ακρίβεια, μέσα στην ανεπάρκεια της κυβέρνησης, έπρεπε η κυβέρνηση να δείχνει στον κόσμο τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μόνο σας το παραδεχτήκατε. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Αυτά είναι στοιχεία του 2022. Αυτοί οι άνθρωποι, οι 20.000 που θα πάνε να δώσουν τώρα στην εφορία. Πολύ ωραία. Είναι το 22. Άρα το φορολογικό δεν έχει καμία σχέση με τους διασταυρώσεις. Άρα το φορολογικό νομοσχέδιο δεν έχει σχέση με τις διασταυρώσεις, γιατί οι διασταυρώσεις γίνονται, κύριε Κώστα. Μα δεν φτάνουν. Άρα μπορούν. Πώς δεν φτάνουν? Ο ίδιος κύριος Πιτσιλής το είπε από τη Νέα Υόρκη. Ότι έχουμε τόσα πολλά δεδομένα που τα αξιοποιούμε σιγά-σιγά και μπορούμε να εντοπίσουμε. Άρα το φορολογικό
Δεν έρχεται πάνω σε αυτό το οποίο λέτε. Μια τελεία, για να κάνουμε και κουβέντα. Και μια τελεία. Και μια τελευταία. Επειδή ακούσαμε διάφορα πράγματα και είπατε πολύ σωστά, κύριε Ξενάκη, για τον κύριο Σόλτς. Πάλι η γερμανική πολιτική ελίτ είναι ανθεληνική απέναντι στην Ελλάδα. Και θέλω να το θέσω αυτό, γιατί θα είναι όλο το πλαίσιο αυτό και στο θέμα της οικονομίας. Εμείς τους λιγνίτες τους κλείσαμε. Τους λιγνίτες όμως τους περνάμε στα Σκόπια, τζάμπα, και εισάγουμε το ρεύμα από τα Σκόπια πολλαπλάσια και το πληρώνουμε. Αυτή είναι η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, λοιπόν, μια τελεία. Θέλετε κάτι να πείτε για να πάμε στον κύριο Αλεξιάδη? Πολύ σύντομα σχόλια για να καταλάβει λίγο ο κόσμος το θέμα της επενδυτικής βαθμίδας και πώς συνδέεται αυτό με τα δάνεια. Από την ώρα που έχεις επενδυτική βαθμίδα, η χώρα δανείζεται πιο φθηνά, οι τράπεζες δανείζονται πιο φθηνά, επομένως τα πιο χαμηλότοκα δάνεια θα έχουν αποτέλεσμα και συνδέεται και με το ιδιωτικό χρέος, λέτε, δηλαδή με τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος. Στην πράξη όμως το επιτόκιο που χορηγήσουν είναι τώρα πήραμε την επενδυτική βαθμίδα. Ναι, τώρα πήραμε την επενδυτική. Είναι διπλάσια ψαλίδα σε σχέση με την ότι αυτό θα βοηθήσει. Λέω ότι αυτό θα βοηθήσει. Εξηγώ για ποιο λόγο βοηθάει στην καθημερινότητα. Και κάτι άλλο. Ας έχουμε υπόψη μας και την έννοια της φοροδιαφυγής. Ένα από τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν ήταν αυτό το οριζόντιο μέτρο του ελεύθερου επαγγελματίε. Υπάρχουν και μία σειρά άλλα μέτρα, όπως παραδείγματι η διασύνδεση των POS των μηχανημάτων, των μηχανημάτων που πλώνουμε με κάρτες σε σχέση με τις αποδείξεις που βγαίνουν από τις ταμιακές μηχανές. Αυτό μέσα στο νομοσχέδιο, στο νόμο που ψηφίστηκε, ορίζεται να γίνει 28 Φεβρουαρίου. Έλεγα και προηγουμένως, κύριε Σύριγκο, και δεν είστε εδώ, ότι τώρα πια η Ελλάδα πρέπει να έχει ένα νέο αφήγημα. Η επενδυτική βαθμίδα ήταν το αφήγημα της κυβέρνησης την προηγούμενη πενταετία. Τα κατάφερε. Και τώρα όμως από εδώ και πέρα δεν έχουμε το στόχο της επενδυτικής βαθμίδας. Έχουμε άλλους στόχους και αυτούς πρέπει να είναι ξεκάθαροι και στον κόσμο μας ακούει. Εγώ νομίζω στο σχέδιο του προϋπολογισμού, πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, οι επενδύσεις ήταν 7%. Στο σχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπεται οι επενδύσεις να είναι 15%. Αυτό. Στον προϋπολογισμό του 2023 πάλι 15% ήταν η πρόγνωση και έγινε 7. Άρα επαναλαμβάνεται η ίδια πρόγνωση, μπορεί να πάει καλύτερα, μπορεί να πάει καλύτερα. Την επενδυτική, 20%. Την επενδυτική βαθμίδα την κυνηγάγαμε από το 2012-2013. Δεν αμφισβήτησα. Όχι, άλλο λέω. Είπατε για το 7 και το 15. Πάντως, έτσι όπως είναι η αγορά, επιτρέψτε μου, το πιθανότερο είναι να αυξηθούν ακόμη περισσότερο τα κέρδη των τραπεζών. Γιατί? Όταν το επιτόκιο που δανείζονται οι τράπεζες είναι στο 1,5 και οι επιχειρήσεις δανείζονται πάνω από 6%, έχοντας αυτό μια κερδοφορία πάνω από 4 δις οι τράπεζες, μήπως σε αυτή την πεπατημένη με ακόμη χαμηλότερα επιτόκια οι τράπεζες αυξήσουμε απλά την κερδοφορία? Και πείτε ότι δεν πληρώνουν φόρο οι τράπεζες στον αναβαλλόμενο, έχουν να το πληρώσουν μια δεκαετία. Σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σας ότι υπάρχει πρόβλημα ανάμεσα στα επιτόκια που χρεώνουν οι τράπεζες, τους πολίτες, σε σχέση με το επιτόκιο που δανείζονται. Και αυτό πιστεύω είναι από τα θέματα τα οποία θα δούμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν σχετίζονται με την προϋπολογισμό. Δεν είναι σωστό αυτό που είπατε, κύριε Σκάλπο. Λοιπόν, και να πάμε. Θέλω για να μην το επαναλάβετε. Σας ευχαριστώ, κύριε Κώστα. Ευχαριστώ, κύριε Κώστα. Οι τράπεζες πληρώνουν 29% φόρο. Κύριε Κώστα. Απλώς σβήνουν σταδιακά το φόρο στο πακέτο που βγάζουν. Πιο αυτή είναι η πραγματικότητα. Ευεργετημένες από τις τράπεζες. Δεν υπάρχουν άλλες εταιρείες. Όχι, είναι αυτό το θέμα. Αν υπάρχει ανταγωνισμός, γιατί έχουμε και Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ναι. Αν υπάρχει ανταγωνισμός, να τον δούμε. Αν έχουν τα επιτόκια καταθέσεων όλες στον ΑΔΥΡ και αυτό τα επιτόκια δανεισμού στα ύψη, όλες, πρέπει κάποια στιγμή και η Επιτροπή Ανταγωνισμού να επέμβει. Λοιπόν, κύριε Αλεξιάδη, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, επειδή ακουστήκαν πάρα πολλά νούμερα, ποσοστά, στοιχεία κτλ., έκανε μια καταπληκτική ομιλία σήμερα ο εκπρόσωπός μας, ο τομέας οικονομικών, ο Νίκος ο Παπάς, στη Βουλή. Με πάρα πολλά στοιχεία, ας το αναζητήσουν οι τηλεθεατές για να. Ξέρετε ότι δεν είναι πολύ εύκολο αυτό. Δεν υπάρχει παντού η ομιλία με πάρα πολλά στοιχεία που απαντούν σε πάρα πολλά από αυτά που υπόθηκαν. Δεν θέλω όμως να τα επαναλάβω. Τα έχει πει και με μεγάλη πολιτική ευκρίνεια και ικανότητα. Ακούμε ένα επιχείρημα. Και έχει δίκιο σε αυτό ο κύριος Κώστας, με τον οποίο μας χωρίζει ιδεολογικό χάος. Άβυσος. Βάραθρο. Έχει δίκιο σε αυτό ως προς το αφήγημα της κυβέρνησης. Αν το αφήγημα της κυβέρνησης είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Συρίγος, δεν είναι η προσωπική αντιπαράθεση, πολιτική είναι. Ότι ζούμε καλύτερα. Και μετά θα ζήσουμε καλύτερα. Γιατί εγώ αυτό ρωτήσα. Θα ζήσουμε θα καλύτερα. Θα είναι η καλύτερη χρονιά αυτή από την προηγούμενη. Νομίζω μετά που θα φύγουμε θα ανοίξετε τα τηλέφωνα και θα βγουν οι τηλεθεατές. Ναι. Ή και στις παρέες που κάνετε κτλ.
Εάν λέμε στον κόσμο ζούμε καλύτερα, όταν ο κόσμος στα βενζινάδικα, στα σούπερ μάρκετ, στο θέμα των ενοικίων, εγώ σας λέω τρεις τομείς, μπορούμε να πούμε άλλους δέκα. Αυτό που εκφράζει είναι ότι ζούμε χειρότερα και ότι είμαστε πολύ χειρότερα. Και ότι θα πάμε πολύ χειρότερα αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή, στον τομέα των ενοικίων, αν μπείτε και δείτε στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της Αττικής που έχουν πάει τα ενοίκια, καταλαβαίνετε ότι κύριε γίνεται. Όχι, κύριε Κώστα, να τελειώσω. Αναπαράγεται αυτό που έλεγε ο κύριος Τσίπρας. Να τελειώσω. Όχι, όχι. Πάσχα, κύριε Κώστα, στην Κέρκυρα και μιλούσε για μαύρο Πάσχα. Καταλαβαίνω γιατί το κάνετε. Γι' αυτό καταψηφίστηκε. Δεν θέλετε να ακουστώ. Όχι, παρακαλώ, εγώ θα ακουστώ. Σας παρακαλώ να τελειώσω και μετά να μιλήσετε. Όχι, δεν το κάνω. Λέω λοιπόν, σε ό,τι αφορά. Παρακαλώ, αποσύρετε το. Δεν το κάνω αυτό. Θέλω να με αφήσετε να μιλήσω. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το συγκεκριμένο. Εσείς θα κρίνετε αν λέω εγώ τι θέλω. Ναι, μα... Εσείς αποφεύγετε. Καταρχήν να πω ότι λέμε ό,τι θέλουμε. Όλοι λέμε ό,τι θέλουμε. Εσείς κύριε Κώστα αποφεύγετε να κάνετε την κουβέντα που σας προκάλεσα. Λέμε όλοι ό,τι θέλουμε. Λέγοντας αυτό θα λέμε τώρα μια κουβέντα όποτε τολμάτε. Διότι δεν το τολμάτε κύριε Κώστα. Πόσο διηγηθήκαμε στην κρίση. Και ποιοι φταίνε για την κρίση. Είναι θέμα ένα και δύο. Πείτε μας, ψάξτε στο κομπιούτερ και πείτε μας ποια διετία 2015-19 είχαμε τέτοια εκρηκτική αύξηση φορολογικών εσόδων όπως έχουμε τώρα. Αφού είχαμε ύφεση. Θέλω όμως να φτάσω αφού στο θέμα του νομοσχεδίου. Αφού είχαμε μηδενική ανάπτυξη. Αυτό να πείτε, ναι. Αφού κλείναν τα στο θέμα της φορολογικής. Τα μαγαζιά, στο κύριε θέμα της φοροδιαφυγής. Θυμάστε πως ήταν η σταδίου. Στο θέμα, ναι, που περπατούσαμε και τα μαγαζιά. Για πηγαίνετε στις γειτονιές γύρω-γύρω. Για πηγαίνετε στις γειτονιές γύρω-γύρω. Αφήστε τους κεντρικούς δρόμους. Πηγαίνετε στις γειτονιές γύρω-γύρω να δείτε τα λουκέτα. Εντάξει, τέλος πάντων, μην μιλήσετε. Σε σχέση όμως με το νομοσχέδιο. Ναι. Γιατί αυτό που λέτε για τα νίκια είναι σωστό, έχετε δίκιο. Το οποίο θα το βρει μπροστά της η κυβέρνηση το επόμενο χρονικό διάστημα. Διότι αυτό που δεν έχει καταλάβει η κυβέρνηση είναι ότι τα καθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων, ανάλογα με το πότε ξεκινήσουν Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, δεν ξέρουμε, θα βγουν κάπου εκεί στις ευρωεκλογές. Ναι. Και εκεί θα καταλάβουν οι πολίτες τι είναι αυτό που έκανε η κυβέρνηση. Και εδώ θα φανεί και η τεράστια αντίθεση. Τι λέει η κυβέρνηση, ότι όσοι δεν δεχθείτε αυτή την υπερφορολόγηση που σας κάνω με τον καινούργιο οριζόντιο τρόπο, στην ουσία αυτοπεραίωσης και όχι κάτι άλλο, θα ελεγχθείτε. Μα εδώ δεν προλαβαίνουν οι εφοριακοί να βγάλουν επιστοποιητικό, να αλλάξουν σε ένα μητρό την αλλαγή ταυτότητας, να κάνουν στοιχειώδεις ενέργειες. Δεν προλαβαίνουν και βλέπετε το τι γίνεται από έλλειψη προσωπικού. Άρα δεν πρόκειται να ελέγχουν, λέτε. Εάν εγώ σας λέω από τις εκατοντάδες χιλιάδες ατομικών επιχειρήσεων και ελευθερών επαγγελματιών. Πάνε 20.000, ας πούμε. Όχι 20.000, είναι πολύ μεγαλύτερος αριθμός. Εάν πάνε και πούνε ότι εγώ δεν δέχομαι. Δεν θα πάνε. Δεν θα πάνε ταξιτζίδες. Δεν θα πάνε οι ταξιτζίδες. Είναι ίσως οι μόνοι που δεν θα πάνε σίγουρα. Οι ταξιτζίδες δεν θα πάνε. Γιατί αν ελεγχθεί ένας ταξιτζής, τι θα του βρει ο ελεγχτής. Όταν ο ταξιτζής έχει συγκεκριμένα έσοδα. Και συγκεκριμένα έξοδα, τι θα βρει ο ελεγκτής. Τον τρόπο ζωής του. Θα πρέπει να αποδείξει δηλαδή, ότι ζει με 500 ευρώ το μήνα. Και ξαφνικά έχει. Δεν προβλέπεται αυτό στη φορολογική νομοθεσία, κύριε Κώστα. Πώς, όταν στη φορολογική νομοθεσία δεν προβλέπεται να πάει κάποιος και να δει τον τρόπο ζωής. Γι' αυτό έχουμε τεκμήρια εισοδήματος και τεκμήρια διαβίωσης. Μα αυτό προβλέπεται στη φορολογική δήλωση. Και το τεκμήριο απόκτησης και το τεκμήριο διαβίωσης προβλέπεται. Σε πάρα πολλές λοιπόν περιπτώσεις αυτό που λέει η κυβέρνηση, θα έρθω να σας ελέγξω. Είναι στην ουσία ένα πυροτέχνημα. Εγώ δεν θέλω να οθήσω κανένα στη φοροδιαφυγή. Τι θετικό κάνει η κυβέρνηση, θα το στηρίξουμε. Αλλά αυτό που κάνει είναι στην ουσία μια οριζόντια φορολόγηση, ένα καινούριο τρόπο να βγάλει έσοδα. Και λέτε ότι, κύριε Σύρκο, το ακούσατε αυτό. Μια ερώτηση μπορείτε να μου πείτε κάτι θετικό που έχει κάνει η κυβέρνηση τον τελευταίο ένα χρόνο, έτσι από περιέργεια. Είπατε ότι θετικό θα κάνει η κυβέρνηση, θα το στηρίξουμε. Ένα θετικό που έχει κάνει η κυβέρνηση τον τελευταίο ένα χρόνο. Αφού θα απαντήσει το 40% των νομοσχεδίων, κύριε Σύρκο, θα σα απαντήσω και μέχρι να απαντήσω, θέλω μετά να βρείτε κι εσείς 15-19 ένα θετικό που κάνουμε. Είναι θετικό το ότι αυξήσατε το φόρο στο τέλος πλαστικής σακούλας που είχε ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ψηφίσατε και εσείς. Α, πάλι καλά. Αλλά μετά το καταψηφίσατε. Είναι θετικό. Είναι θετικό το ότι βάλατε φόρο, ενώ λέγατε δεν θα βάλουμε κανένα καινούριο φόρο, ότι βάλατε φόρο, την έκτακτο φόρο στις εταιρείες ενέργειας, επιλέγοντας βέβαια τον κατώτερο συντελεστή, το 33%. Και είναι θετικό το ότι διαψεύσατε πολύ γρήγορα, μέσα σε 3-4 μήνες, αυτό που λέγατε κανένας καινούριος φόρος δεν θα μπει. Και τώρα στο νομοσχέδιο το φορολογικό, στο νομοσχέδιο αυτό, βάλατε καινούριο φόρο. Το οποίο βέβαια κάποιοι δημοσιογράφοι ξεχνούν να το πούνε. Εγώ όταν έβγαινα στα κανάλια μου λέγατε εσείς για τον έμφυα που είπατε αυτό τον αντάλλο,
Τώρα κανένα δεν ρωτάει τον συγκρότημα τη Δημοκρατία ότι εσεί δεν λέγατε θα βάλετε κανένα καινούριο φόρο. Προβλέπει το νομοσχέδιο καινούριο φόρο. Τώρα μισό λεπτό. Αλλά εγώ τελείωσα. Δεν θέλω, δεν θέλω να υπερασπιστώ κάποιο δημοσιογράφο. Θέλω να πω ότι από την πρώτη μέρα εγώ το επιχείρημα αυτό το οποίο είναι και σωστό και λογικό, ότι δεν μα το είχατε πει αυτό προεκλογικά. Το ακούω και δεν θέλω να υπερασπιστώ. Και καλά κάνετε και το λέτε, κύριε Ξενάκη. Το λέω μόνο εγώ. Το λένε η συντριπτική πλειοψηφία συναδέλφων μα, το λένε στο δημόσιο διάλογο. Μα είναι και αλήθεια. Δεν το είχαν πει προεκλογικά. Δεν το είχαν πει. Και περιμένω τον κύριο Συρίγκο να μου πει ένα θετικό πράγμα που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ εκτός της ψηφωνίας των Πρεσπών. Στην οποία ο ίδιος συμφωνείτε. Με ψηφωνία των Πρεσπών είναι θετικό. Έτσι. Θα σας απαντήσω και γι' αυτό. Ξέρετε τι είναι το θετικό? Ότι καταλάβατε ότι η χώρα πήγαινε στον απόλυτο γκρεμό, μας οδηγούσατε στον απόλυτο γκρεμό και πήγατε στο τρίτο μνημόνιο αντί να μας οδηγήσετε στο χάος. Και εκεί βάλαμε και εμείς πλάτη. Το μόνο θετικό είναι αυτό. Ότι αντί να μας πάτε στον γκρεμό, μας πήγατε στο τραγικό τρίτο μνημόνιο, αλλά τουλάχιστον δεν πέσαμε δεν στο χάος. Κανένα άλλο θετικό που έκανε η από εκεί και πέρα, για τη συμφωνία των Πρεσπών, μια που αναφέρεστε, να πω κάτι. Θα προτιμούσα μια στοιχειώδη τιμιότητα. Να βγείτε για να πείτε, ρε παιδιά, μας πίεσαν, ήταν το ΝΑΤΟ, θεωρούσαμε ότι έπρεπε να κλείσουμε ένα μέτωπο που κακώς το είχαμε ανοιχτό. Δεν είναι η καλύτερη δυνατή συμφωνία, αλλά υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες έπρεπε να το κλείσουμε. Αντί γι' αυτό, από το πρωί ως το βράδυ έχω βαρεθεί να ακούω πόσο καταπληκτική είναι μια συμφωνία για την οποία εσείς οι ίδιοι έρχεστε και λέτε ότι θα πάμε για τις πρέσπες του Αιγαίου, υπονοώντας ότι η συμφωνία των Πρεσπών ήταν κάτι κακό. Το είπε ο πρώην αρχηγός σας, ο κύριος Τσίπρας. Είστε υπέρ κατά τη συμφωνία των Πρεσπών. Προφανώς είμαι κατά τη συμφωνία των Πρεσπών. Έχω και ολόκληρο βιβλίο για τη συμφωνία των Πρεσπών. Μην ανοίξουμε κουβέντα για τις πρέσπες. Ναι. Αλλά όταν ο ίδιος αρχηγός τους λέει πάμε για τις πρέσπες του Αιγαίου, ενώ θα έχουμε μεγάλες υποχωρήσεις, υπονοεί εμέσως πλην σαφώς ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι για τις πρέσπες του Αιγαίου. Να είναι κάποιος υπέρ ή κατά της συμφωνίας των Πρεσπών. Δεν είναι ούτε προδοσία ούτε φοβερή αποθέωση. Δεν είπα για προδοσία. Αλλά ψηφίστηκε και έσπρωξε το Σταυρό. Μην πάμε στο θέμα. Αλλά θέλω να θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία, εσείς θα το θυμάστε καλύτερα γιατί τα παρακολουθείτε ειδικά αυτά τα θέματα, προσπαθούσε να πείσει τότε τον ελληνικό λαό ότι αυτή η συμφωνία έγινε για να μην γίνει ιστορία με τη συντάξη τώρα. Τα θυμάστε, εντάξει. Ενώ την προπαγάνδα. Η ακραία προπαγάνδα λοιπόν βλάπτει τη δημοκρατία. Εγώ μπορώ να πω ποια είναι το καλύτερο πράγμα που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το πιστεύω. Α, ωραία. Είναι ερωτήσει και απαντήσει. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν η καλύτερη μνημονιακή κυβέρνηση που πέρασε από τη χώρα. Η πιο αποτελεσματική. Η μόνη που πήρε το πρώτο, το δεύτερο μνημόνιο, τα προσέθεσε, έφερε το τρίτο, εφάρμοσε και τα τρία και με αποτέλεσμα. Ό,τι έκανε η Ιρλανδία, ό,τι έκανε η Πορτογαλία, ό,τι έκαναν όλοι οι άλλοι. Ό,τι έκαναν. Η καλύτερη μνημονιακή κυβέρνηση της χώρας. Η προηγούμενη ήταν λίγο άχρηστη. Η καλύτερη μνημονιακή κυβέρνηση της χώρας ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω με σεβασμό κιόλας. Παράκληση. Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Δύο λεπτά είναι το διάλειμμα, τρία, να μιλώ ψέματα. Επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά. Συνεχίζουμε την κουβέντα. Έχουμε και άλλα θέματα στην επικαιρότητα σε πολύ λίγο. Λοιπόν. Επιστρέψαμε. Πριν πάμε στο θέμα των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, μια είδηση που ενδιαφέρει κόσμο, γιατί έχουμε τακτικά τηλεφωνήματα και από νησιώτες τηλεθεατές μας και εδώ περιφερειακά, αλλά και όσοι μας βλέπουν από την Νόβα, αλλά και διαδικτυακά. Για πες με το. Είναι το μεταφορικό ισοδύναμο. Ξαφνικά βρέθηκαν τα λεφτά. Δεν ήταν τρομερό το ποσό, 10 εκατομμύρια ευρώ ήταν. Ναι. Αλλά 118.000 άνθρωποι θα πάρουν το μεταφορικό ισοδύναμο που τους χρωστούσε το Υπουργείο Ναυτιλίας. Αφορά 118.000 πολίτες, αφορά 337.000 ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια, καύσιμα των επιχειρήσεων. Είναι ένα δεκάρι εκατομμύρια το οποίο θα. Λοιπόν, πάμε στους λογαριασμούς. Σαντορινιός. Τον θυμόμαστε όλοι μας και είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Λοιπόν, αυτό αφορά βέβαια το πρώτο τρίμηνο του 23. Λογαριασμοί, βλέπεις τα πλάνα με τα κίτρινα, τα πορτοκαλιά, τα πράσινα και τα μπλε τιμολόγια. Προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη. Υπάρχει μια ερώτηση που έκανε και προηγουμένως ο κύριος Αλεξιάδης και είναι λογική ερώτηση. Γιατί αυτή η ταλαιπωρία? Γιατί μπερδευόμαστε, γιατί να κάνουμε αυτά τα τιμολόγια, τα πράσινα, τα πορτοκαλί? Η απάντηση είναι πιο απλή. Γιατί οι εταιρείες που προσφέρουν ηλεκτρικό ρεύμα, που παρέχουν ηλεκτρικό ρεύμα, έχουν πολλαπλά τιμολόγια. Και η κάθε μία έλεγε και διαφήμιζε ό,τι την βόλευε. Μπήκε τώρα μία τάξη. Έχεις τριών ειδών ουσιαστικά τιμολόγια, τα σταθερά. Τριών είναι βασικά. Τα σταθερά, τα μπλε, τα κειμενόμενα και τα δυναμικά.
Αυτή είναι η διαδικασία, η πραγματική διάκριση των ετοιμολογίων. Τα μπλε είναι το σταθερό. Ναι. Έτσι. Για ένα χρόνο. Το κειμενόμενο είναι το πράσινο. Αυτό που, και το πράσινο και το πορτοκαλί. Και το κίτρινο. Το πράσινο και το κίτρινο. Και υπάρχει και το πορτοκαλί που είναι το λεγόμενο δυναμικό. Αφορά πολύ λίγο κόσμο. Δηλαδή, ό,τι καταναλώνεις πληρώνεις. Αυτό είναι το. Αλλά αυτό χρειάζεται ένα έξυπνο μετρητήριο. Πώς θα καταλάβουμε εσύ, Χρήστο? Γιατί μας μπερδεύουν τόσο πολύ. Γιατί μας κάνουμε γκάλο με όσους μας ακούνε. Ναι. Γιατί μας μπερδεύουν τόσο πολύ. Δεν μας μπερδεύουν. Προσπαθούν να απλοποιήσουν κάτι που είναι περίπλοκο. Επαναλαμβάνω, τι ίσχυε μέχρι σήμερα για να το καταλάβουμε. Ο κάθε πάροχος έλεγε ό,τι ήθελε. Και σε μπέρδευε. Είχαν, τα πολλαπλά τιμολόγια υπήρχαν στην πραγματικότητά μας. Σωστά, υπήρχαν. Υπήρχαν. Απλώς έπρεπε να μπει μια τάξη. Και διάβαζε κανείς τα ψηλά γράμματα. Και διάβαζε κανείς, τώρα πια μπήκανε σε μια τάξη. Να σου πω ένα παράδειγμα που. Πες ένα παράδειγμα. Έλεγα προχθές ότι η ΔΕΗ έριξε τον ανταγωνισμό ανακοινώνοντας σταθερό με 17,5 λεπτά την μεγαβατόρα. Και είναι πάρα πολύ καλό γιατί κατέβασε. Σημείο αναφοράς, πολύ σημαντικό για να πιέσει τον ανταγωνισμό. Διαβάζοντας τις λεπτομέρειες όμως, είδα ότι το νυχτερινό της ΔΕΗ, αυτό το φθηνό, το νυχτερινό της αυξήθηκε στα 16,5 από τα 15 που ήταν. Άρα και αυτό θέλει διάβασμα και αυτό θέλει μελέτη. Για να δει το κάθε νοικοκυριό. Εγώ το βράδυ βάζω, χρειάζομαι νυχτερινό. Μήπως δεν το χρειάζομαι. Μα τι λέμε τώρα, σήμερα άρχισε η ΔΕΗ να στέλνει τις επιστολές. Άκουσε τώρα για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Μιλάω που είναι και μάλλον και εγώ παγώ προς τις μεγάλες. Λοιπόν, τώρα αρχίζουν να έρχονται οι επιστολές της ΔΕΗ. Όποιος καταλάβει να μου το σφυρίξει. Να βάλουμε και ένα. Δεν ξέρω, επειδή όλοι σας πολιτεύεστε και μιλάτε με κόσμο, εσείς κύριε Σιρήνη, από εσάς θα ξεκινήσω. Τι εισπράτετε από αυτούς που είστε για το θέμα αυτό, κάτι θα σας λένε, δεν μπορεί να μην σας λένε. Από ό,τι έχω καταλάβει, κανένας δεν θέλει το κίτρινο τιμολόγιο πάντως. Γιατί είναι εντελώς κειμενόμενο και κανένας δεν έχει εμπιστοσύνη τι θα γίνει. Μα έτσι όπως γίνεται η συζήτηση, έτσι όπως πάνε όλοι, πάνε για το μπλε. Που είναι σημείο αναφοράς, όχι μόνο γιατί είναι η ΔΕΗ κυρίως και όλα θα μπλε. Δώσει το σήμα. Όχι και το μπλε, ό,τι θέλει. Το μπλε είναι σταθερό για ένα χρόνο. Είναι πιο αυξημένη λίγο η τιμή του, αλλά δεν επηρεάζεται από διακυμήσεις. Λοιπόν, έχει υψηλότερη ρήτρα. Το θέμα είναι ότι ούτε αυτό θα περάσει αξιόπιστα στον πολύ κόσμο αν δεν γίνει μια καμπάνια σοβαρή αυτή τη στιγμή. Με μπροστά τη ΔΕΗ και τους υπόλοιπους. Υποθέτω το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα μπει γιατί θα είναι κύριο θέμα συζητήσεως. Είμαστε ήδη στα μέσα του Δεκέμβρη. Κύριε Δεξιάδη, για να ακούσουμε και εσάς. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση ξεχνάει μια βασική αρχή στην πολιτική. Μια σταγόνα ξεχυλίζει το ποτήρι. Μια σταγόνα. Και έχει συσσωρευτεί μεγάλη πίεση στον κόσμο και στα οικονομικά και στα κοινωνικά και στα υπόλοιπα ζητήματα. Ο τρόπος που αντιμετωπίζει το θέμα των λογαριασμών είναι λάθος. Διότι δεν υπάρχει και ενημέρωση στον πολίτη. Και πολύ σωστά υπάρχουν τα λεγόμενα ψηλά γράμματα που ακόμα και με την δίθεν απλοποίηση με τα χρώματα δεν δίνουν η απάντηση στην πραγματικότητα του τι συμβαίνει με το θέμα της ενέργειας. Πρέπει η κυβέρνηση λοιπόν πρώτον να κάνει περισσότερους ελέγχους, δηλαδή εγώ θέλω νόμο και τάξη στο θέμα των εταιριών ενέργειας, να κάνει περισσότερους ελέγχους. Έχει το προσωπικό όπως λέει να κάνει τους ελέγχους και στο θέμα της κερδοσκοπίας και στο θέμα της φορολογίας και σε πολλούς άλλους τομείς να κάνει ελέγχους, να ελέγξει τα κέρδη των εταιριών αυτών. Νομίζω ότι πρέπει να συνεισφέρουν και αυτές οι εταιρείες όπως ορίζει το Σύνταγμα της χώρας και να ενημερώσει τους πολίτες. Αυτό το παραμύθι με τα χρωματιστά τιμολόγια δεν είναι ενημέρωση του πολίτη. Μάλιστα. Κύριε Ξανακώστα, για να ακούσουμε και εσάς. Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο κόσμος όσο περνάει ο καιρός εμπιστεύεται όλο και περισσότερο το πράσινο χρώμα και αυτό μας χαροποιεί πάρα πολύ και νομίζω και η κυβέρνηση αυτή την κατεύθυνση. Για το Παναθηναϊκό μιλάτε φαντάζομαι. Αυτό πρέπει να κληθεί, είναι αμέσως. Ο καθένας το πράσινο χρώμα είτε σε ποδόσφαιρο είτε κομματικά, το θέμα είναι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα πέρα από αυτό όμως. Προτιμάτε το πράσινο χρώμα και ποδοσφαιρικά δηλαδή εσείς. Για όποιον θέλει ποδοσφαιρικά, εγώ μιλάω αναφορικά βεβαίως με το κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα το ζήτημα είναι μέτρα. Η κυβέρνηση, ξέρετε, μπορεί να λαμβάνει μέτρα. Άλλοτε εμείς τα στηρίζουμε, άλλοτε έχουμε μια κριτική άποψη, άλλοτε τα καταψηφίζουμε. Το ζήτημα όμως και η ουσία ποια είναι. Αυτό που όλος ο κόσμος βλέπει στην πράξη. Τα μέτρα έχουν αποτέλεσμα. Εκεί θα κριθεί η ιστορία. Τώρα τους χρωματισμούς ή η λογική κτλ. Στους αμέσως επόμενους μήνες, το μοναδικό που έχουμε να τονίσουμε είναι. Οι ίδιοι καταναλωτές θα μπορούν να καταλάβουν αν υπάρχει κάποια σημαντική αλλαγή σε αυτό που πληρώνουν και σε ποια κατεύθυνση. Λιγότερο, περισσότερο ή το ίδιο. Εκεί θα κρυθούν τα μέτρα της κυβέρνησης. Κύριε Σκάλβη, να ακούσουμε και εσάς. Θέσατε ένα ερώτημα σχετικά με τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Για παράδειγμα, στο συγκεκριμένο, ποιος θεσμοθέτησε και έκανε χρηματιστηριακό προϊόν το ρεύμα
Ποιος θεσμοθέτησε το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος το υπέγραψε και το προσυπέγραψε και το συνεχίζει? Η Νέα Δημοκρατία. Έγινε λοιπόν ξαφνικά το ηλεκτρικό ρεύμα χρηματιστηριακό παιχνίο. Και το βλέπουμε Ελλάδα τώρα εδώ πέρα ότι έχει χαθεί η μπάλα. Προσέξτε, μόνο η Ελλάδα έχει το 80% της ενέργειας στο χρηματιστήριο ενέργειας της Ολλανδίας. Καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, κύριε Κώστα. Μην με προβοκάρετε. Προσέξτε τώρα κάτι άλλο. Τι κουβεντιάζανε για τη συμφωνία των Πρεσπών, αυτή την κατάπτυστη συμφωνία? Ο ένας την ψήφισε, ο άλλος δεν την επιτηρεί. Η Νέα Δημοκρατία δεν την επιτηρεί. Μας κατεβαίνουν οι ομάδες από τα Σκόπια με το Μασεντόνια. Στους διεθνείς αγώνες δεν υπάρχει, το Βορειά έχει εξαλειφθεί. Παραβιάζουν τη συμφωνία τα Σκόπια. Η Ελλάδα κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Και εδώ έχουμε λοιπόν το θέμα ότι. Αυτό με του γαζού που κολλάει, δεν ξέρω, αλλά δεν έχει σημασία. Όχι, κολλάει, γιατί είναι η ίδια πρακτική. Ναι. Η ίδια πρακτική είναι. Ρωτήστε τον κύριο Συρίγο, θα φέρουν τα πρωτόκολλα να τα ψηφίσουν για τη συμφωνία των Πρεσπών? Στις ελληνικές καλένδες. Στις ελληνικές καλένδες. Και μέχρι να ψηφιστούν αυτά, δεν επιτηρείται αυτή η κατάπτυστη συμφωνία, την οποία έχει καταγγείλει ο κύριος Μητσοτάκης. Θέλω να μείνω όμως λίγο στο ρεύμα. Γιατί το ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα, σας είπα νωρίτερα, ότι φεύγουν τα φορτηγά με τους λιγνίτες. Τους λιγνίτες από τη Φλόρινα, από τη Μελίτη, που εμείς θα έπρεπε να αξιοποιήσουμε όπως κάνουν οι Γερμανοί που ξανανοίγουν τα λιγνητοδοχεία και τις μονάδες λιγνίτη για να έχουν φθηνότερη ενέργεια, και τους στέλνουμε στα Σκόπια και είναι το λιγνίτη μας στα Σκόπια τζάμπα στα Σκόπια και εισάγουμε ηλεκτρική ενέργεια πανάκριβη και την πληρώνουμε στα Σκόπια. Συγχαρητήρια. Αυτή είναι μια πολιτική που αυξάνει το κόστος της ενέργειας και στο νοικοκυριό, μια που λέγαμε για νοικοκυριά νωρίτερα, αλλά και στην παραγωγή. Γι' αυτό και αυτή η ακριβή ενέργεια τεινάζει όλο τον πληθωρισμό στον αέρα, κύριε Ξενάκη. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε ένα αδιέξοδο, επειδή ο κύριος Μητσοτάκης έχει βάλει ένα στόχο για 25.000 ανεμογεννήτριες. Γιατί? Για να στηρίξει τη γερμανική οικονομία, που του είπε ο κύριος Σόλτς. Ο οποίος ο κύριος Σόλτς, επιστρέφω πάλι σε αυτό τώρα, που είπατε, θα πάμε. Γύρισε και μας. Άρα μήπως ότι έκανε και είπε ότι η Αλβανία τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση της ελληνικής λύσης είναι να επιστρέψουμε στον Η πρόταση της ελληνικής λύσης, κύριε Κώστα, ναι, είναι να πράξει αυτό που κάνουν και οι άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Καμία κυβέρνηση θα το κάνει. Η γερμανική το κυβέρνηση έκανε και το σταμάτησε. Δεν το σταμάτησε. Κάνετε λάθος. Και επίσης προτείνει να γίνει το αυτονόητο. Να γίνουν επιτέλους οι εξορίξεις εκεί όπου υποτίθεται έχουν οριοθετηθεί τα θαλάσσια τεμάχια και μπορούμε να τρυπήσουμε και να βγάλουμε υδρογονάνθρακες. Για πρώτη φορά γιατί η Ελλάδα... Γιατί δεν το κάνουμε, κύριε Κώστα, εδώ και 15 χρόνια. Ο κύριος Μανιάτης από το Πασόκ τα είχε ξεκινήσει, έχουμε φτάσει 10 χρόνια μετά και δεν ακούγεται τίποτα. Καλά, ο κύριος Βελόπουλος δεν διαβάζει εφημερίδες. Δηλαδή, βεβαίως. Εδώ μαζεύτηκαν στο Ντουμπάι όλοι οι λαοί, ακόμα και οι Ντουμπαϊανοί, ακόμα και οι Εμιρατιανοί, αυτοί που παράγουν πετρέλαιο, συμφώνησαν ότι μέχρι το 50 θα καταργήσουν το πετρέλαιο. Και εμείς μέχρι το 50 θα έχουμε την πιο υψηλή τιμή της κιλοβατόρας. Αυτό λέτε. Εμείς έχουμε. Επειδή ήδη στο Ντουμπάι το 50% της ενέργειάς μας είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τι λέτε, και γιατί δεν ευθύνει, κύριε Κώστα, η ηλεκτρική ενέργεια? Γιατί αυτό κοστίζει προσωρινά μέχρι να το παράξει. Εγώ ήμουν υπερδιάστατο. Μα κύριε Κώστα, αυτό διατύπωση είναι παράδοξο που δεν λέω, κύριε Στούμπο. Γιατί το διαφημίζει η Νέα Δημοκρατία αυτό και το έχει ω προμετωπίδα. Δεν μπορεί να λέει ότι υπάρχουν μέρες όπου στηριζόμαστε στις ΑΠΕ, αλλά τελικά έχουμε την πιο ακριβή τιμή ρεύματος στην Ευρώπη. Βεβαίως. Αυτό γιατί είναι το παράδοξο. Γιατί αυτό κοστίζει. Μα ποιο κοστίζει? Τότε γιατί τι θέλουμε σαν ανεμογεννήτριες αφού κοστίζει? Γιατί μεσοπρόθεσμα θα είναι φθηνότερο. Δεν το καταλαβαίνω. Πότε, όταν θα έχει ξυλωθεί όλη η ελληνική παραγωγή. Μα τι λέμε τώρα, κύριε Κώστα? Μετά τα μνημόνια, μετά τη χρεοκοπία, τώρα έχουμε και αυτό. Άρα η πρόταση είναι να γυρίσουμε στο λιγνίτι. Η πρόταση είναι να χρησιμοποιήσουμε το φθηνό λιγνίτι, ναι, γιατί είμαστε σε κρίση και να κάνουμε εξορίξεις. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι θέλετε να πείτε? Η πρόταση είναι να είναι πιο λαϊκή η τιμή του ρεύματος. Αυτό είναι άλλο. Για τους συντριπτικά περισσότερους που μέχρι τώρα πληρώνουν πολύ παρά την κρίση, την εισαγόμενη ιστορία από τον πόλεμο κτλ. Ή θα μιλάμε τώρα και θα συνεννόμαστε. Επειδή θα πει κάτι και ο Συρίγος, το οποίο το έχουμε ξαναπεί. Η ΔΕΗ έχει πάρει ένα τεράστιο δάνειο χωρίς τη χρήση λιγνητών. Αυτό είναι αλήθεια. Και άμα χρησιμοποιήσει λιγνίτες, θα πληρώσει πρόστιμο. Όχι μόνο. Μα εκεί έχετε εκλογήσει, κύριε Συρίγο. Όλη την κοινωνία εκεί την έχετε εκλογήσει. Θα αφήσουμε να πει αυτό που θέλει να πει όμως. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, όταν καίει λιγνίτη, σε βάζουν και πληρώνει ένα υψηλότατο τέλος για τη χρήση του λιγνίτη. Εμείς κλείσαμε τα λιγνητορυχεία, διότι ακριβώς το τέλος αυτό που πληρώναμε καθιστούσε τη χρήση λιγνίτη
απίστευτα ακριβή και εκτείνασε την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Τα ξανανοίξαμε τα λιγνητορυχεία όταν εκτινάχθηκε πέρσι λόγω του πολέμου στην Ουκρανία η τιμή του φυσικού αερίου, οπότε συνέφερε να πληρώνει στο τέλος, γιατί σου ερχόταν πιο φτηνό στο τέλος. Το τύπου 300 ευρώ. Ναι, στο τέλος της ημέρας, στο τέλος ερχόταν πιο φτηνό. Τώρα, έχουμε δύο προβλήματα. Το ένα είναι το υψηλότατο τέλος, άρα ο λιγνίτης δεν είναι φθηνός. Και το δεύτερο είναι η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτή τη στιγμή έχουμε επιλέξει να στραφούμε προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και το κάνουμε αυτό διότι ως χώρα πληρώνουμε κάθε χρόνο ένα υπέρογκο ποσό, γύρω στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, για εισαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος ή υδρογονανθράκων για τη δημιουργία, για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Γι' αυτό το λόγο στρεφόμαστε προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες σε αυτή την πρώτη φάση έχουν πράγματι υψηλό κόστος, αλλά έχουν και χρονική διάρκεια 30 έως 40 ετών. Αυτό σημαίνει ότι όταν αποσβέσουν την τιμή στην οποία κατασκευάστηκαν, θα μας έρχεται σε πολύ καλύτερη τιμή. Το μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για την Ευρώπη, είναι το θέμα της αποθηκεύσεως της ενέργειας. Πώς μπορείς να αποθηκεύεις ενέργεια την ώρα που δεν το χρειάζεσαι και να το χρησιμοποιείς την ώρα που το χρειάζεσαι. Το μόνο που έχει βρεθεί ως τώρα είναι να βάζουν τα εργοστάσια που είναι δίπλα σε υδροελεκτρικά φράγματα την ώρα που δεν χρειάζονται το ηλεκτρικό ρεύμα η χώρα, να παίρνει νερό, να το ξαναρίχνει πίσω στο φράγμα, ούτως ώστε να το ξαναχρησιμοποιήσει μετά. Αλλά δυστυχώς δεν είμαστε μια χώρα πλούσια σε υδροελεκτρικά φράγματα για αντικειμενικούς λόγους και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μαζικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Μια που σας έχουμε εδώ στην παρέα μας και το θέμα το γνωρίζετε καλά. Είχαμε την παρέμβαση Σόλτς σήμερα στην υπόθεση Μπελέρη. Το λέγαμε, δεν ξέρω αν ήσταν εδώ όταν κουβεντιάσαμε. Ναι, το ξέρετε όμως, φαντάζομαι. Υπάρχει η γερμανική παρέμβαση, η οποία η Ελλάδα βάζει ζήτημα εμποδίων στην πορεία την ευρωπαϊκή της Αλβανίας. Είπαμε, δεν ανοίξουμε κανένα ταξιακό κεφάλαιο. Ακριβώς. Ο Σόλτς λοιπόν διαφωνεί με αυτό. Εμείς τι κάνουμε, αυτό θέλω να πω. Συνεχίζουμε την πορεία μας. Κοιτάξτε, επειδή άκουσα κάποια σχόλια, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν αλήθεια ή όχι. Ακριβώς, αν μπορείς την διατύπωση. Ότι είναι ένα διμερές θέμα. Στην περίπτωση της Αλβανίας έχουμε τα εξής στοιχεία. Έχουμε ένα θέμα που αφορά σε μειονοτικό δήμαρχο, άρα έχουμε μειονοτικά δικαιώματα. Δεύτερον, έχουμε να κάνουμε με το κράτος δικαίου, ένας άνθρωπος για 340 ευρώ είναι 7,5 μήνες μέσα, χωρίς κίνδυνο να το επαναλάβει, δηλαδή δεν είναι εγκληματίας ο οποίος το επαναλαμβάνει. Τρίτον, δεν τον αφήνουν να πάει να ορκιστεί, άρα έχουμε παραβίαση βασικής δημοκρατικής αρχής. Ο προηγούμενος δήμαρχος εξακολουθεί να παραμένει δήμαρχος της Χιμάρας, παρότι έχει χάσει τις εκλογές. Και το τελευταίο σημείο είναι ότι ο Μπελέρης αυτή τη στιγμή κρίνεται. Δεν υπάρχει τεκμήριο αθωότητας και τα δικαστήρια επιμένουν να του απαγορεύουν να πάει να ορκιστεί κατά παράβαση κάθε λογικής σε αυτό το τομέα. Επομένως, δεν θεωρούμε ότι είναι διεθνημερές θέμα, είναι κατεξοχήν ευρωπαϊκό θέμα και θα το συνεχίσουμε έτσι. Υπάρχει συνάντηση, απόψε έγινε συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Ράμα. Επανέλαβε απόψε ο Πρωθυπουργός Σύνοδο την πάγια θέση Ελλάδας προς το θέμα ανάληψης καθηκόντων και το δικαίωμά του σε μια δίκαιη δίκη. Δεν είναι διμερές ζήτημα Ελλάδας-Αλβανίας, αλλά θέμα σεβασμού του κράτους δικαίου που αποτελεί και την κορονίδα της κράτους δικαίου, τεκμήριο αθωότητας και ορκομοσία. Είχε λοιπόν μια σύντομη συνομιλία με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για την συνάντηση αυτή, αλλά φαντάζομαι ότι θα υπόθηκε αυτό και είναι ένα ζήτημα το οποίο κρατάει μήνες τώρα. 7,5 μήνες. Πάντως να προσθέσουμε κάτι πολιτικά, ότι εκεί εμπλέκεται η ιστορία και με τον Μπερίσα, ο οποίος από χτες και σήμερα έχει και τη νέα δίωξη. Και υπάρχει θέμα αν θα του αφαιρέσει την ασυλία η Αλβανική Βουλή, που είδαμε και κάτι φαινόμενο προ λίγων ημερών με τις φωτοβολίδες και τα λοιπά μέσα στη συνεδρίαση. Και νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο το πολιτικό θέμα σε σχέση και με τις άλλες πλευρές και με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Άρα το θυμίζω. Ο Μπερίσα, μιλάμε για διαφθορά. Ο Μπερίσα. Εκεί, γιατί πιάσανε το γαμπρό του να έχει κάνει τέσκι. Ο Μπερίσα είναι από συνάγωγος. Με τις πολυκατοικίες στα Τύρα. Ναι. Ο Μπερίσα είναι από συνάγωγος για το μεγαλύτερο τμήμα του πολιτικού. Δεν το θυμούνται όλοι στην Ευρώπη αυτό. Από εκεί και πέρα και όμως. Όχι μόνο στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να καταλάβουμε, μιλάμε για μια χώρα στην οποία η διαφθορά είναι καθημερινότητα
και έχουν τον άνθρωπο μέσα για υποτιθέμενη διαφθορά 340 ευρώ, στην οποία ο ίδιος ο μάρτυρας παραδέχθηκε ότι πληρώθηκε από την αστυνομία 7.000 ευρώ, παραδέχθηκε ότι ουδέποτε ο Μπελέρης του είχε τηλεφωνήσει να του ζητήσει κάτι, αλλά εκείνος ήταν που τηλεφωνούσε στον Μπελέρη, και ο αρχηγός της αστυνομίας, αυτό είναι το ωραίο της υποθέσεως, τον ρώτησε ο Μπελέρης κατά τη διάρκεια της αγροματικής διαδικασίας: πότε ήρθατε στη Χιμάρα? Πριν από ένα χρόνο, λέει. Έχετε περιουσία στη Χιμάρα? Από όσο γνωρίζω, λέει, δεν υπάρχει τίποτα στο όνομά μου. Έχει η σύζυγός σας περιουσία στη Χιμάρα? Έχει αποκτήσει περιουσία στη Χιμάρα? Απάντηση: από όσο γνωρίζω, προσέξτε, από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει τίποτα στο όνομά μου. Αυτή είναι η απάντηση του σύζυγός του έχει. Αυτό δείχνει και την ίδια ώρα ο Γερμανός καγκελάριος λέει, είπε στην Σύνοδο Κορυφής ότι όταν μια χώρα έχει προχωρήσει σε τόσο μεγάλες μεταρρυθμίσεις, όπως παραδείγματος χάρη στην περίπτωση της Αλβανίας, αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος για συνέχεια. Υπάρχει ένα ζήτημα. Εδώ και καιρό η Ευρώπη και η Αμερική έχουν βάλει όλα τους τα λεφτά πάνω στη δημιουργία αυτού του ειδικού δικαστηρίου κατά της διαφθοράς, του λεγόμενου SPAC από τα αρχικά του. Είναι γεγονός επίσης ότι το SPAC σε αρκετές περιπτώσεις έχει αγγίξει περιπτώσεις διαφθοράς που δεν τις άγγιζε κανένας ως τώρα. Οπότε έρχονται οι Γερμανοί και σου λένε: αμφισβητείς τη μοναδική πιθανότητα που έχεις για να χτυπήσεις τη διαφθορά στην Αλβανία? Και η απάντηση είναι: η μοναδική πιθανότητα, αλλά καταλύει το κράτος δικαίου, καταλύει τη δημοκρατική αρχή, ότι δεν μπορεί να διοικεί το Δήμο ο Δήμαρχος που την έχει χάσει ύστερα από τόσους μήνες, καταργεί το τεκμήριο αθωότητας και δεν αφήνει τον άλλο να πάει να ορκιστεί. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία, αλλά δεν είναι 7,5 μήνες μόνο, κύριε Υπουργέ. Είναι και πριν από τους 7,5 μήνες, όταν ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Δένδιας είχαν στρώσει κόκκινο χάλι στο Ζάπιο για αυτές τις καλλιτεχνικές ανησυχίες του κυρίου Ράμα να τις παρουσιάσει, την ίδια στιγμή που καθίβριζε τον Φρέντι Μπελέρη. Και όταν λέγαμε. Ολοκληρώστε και ξεκινήσει και καθίβριζε τον κύριο Μπελέρη. Και όταν λέγαμε ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα όταν κάνεις αυτή την κίνηση, τη στιγμή που πάνω δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα ο Ράμα. Και να το που τρέχουμε πάλι πίσω από τις εξελίξεις. Η Αθήνα τρέχει για μία ακόμη φορά πίσω από τις εξελίξεις. Και να η ανταπόδοση από τη γερμανική καγκελαρία. Που δίνουμε όλα τα ρέστα μας στον Γερμανό και πάλι μας εκθέτει. Όπως και με τη Λιβύη. Οι δηλώσεις Ράμα εναντίον του Φρέντι Μπελέρη έγιναν 10 μέρες πριν από τη σύλληψή του, στις 1 ή 2 Μαΐου του 2023. Η εκδήλωση στο Ζάπιο που έγινε για τον Αλβανό Πρωθυπουργό έγινε 1,5 ή 2 μήνες πιο πριν. Τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο. 1,5 ή 2 μήνες, σαφώς πριν από τις δηλώσεις. Σαφώς πριν από τις δηλώσεις. Δεν είχε γίνει καμία δήλωση. Επίσης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός όταν επισκέφθηκε την περιοχή τον Ιανουάριο, τον υποδέχθηκε ο Φρέντις Μπελέρης, ο οποίος μίλησε και τον καλωσόρισε εκ μέρους του λαού της Χιμάρας. Λοιπόν, θέλετε κανένα σχόλιο για Αλεξία? Να θυμίσω ότι έχουμε μια εθνική μειονότητα, δεν έχουμε θρησκευτική μειονότητα. Η κυβέρνηση πρέπει να εντείνει αυτά που κάνει και να βρούμε και πού έχουμε κάνει λάθος. Και ελπίζω μπροστά στις ευρωεκλογές να μην ξανανακαλύψει η Νέα Δημοκρατία επιχειρήματα σαν αυτά που έκανε στις τελευταίες εκλογές. Με μια ακραία φρασιολογία περί εθνικών εξαιρέσεων και περί άλλων καταστάσεων. Θέλω να πω πάντως, αυτά πρέπει να τα αφήσουμε να πω, στην άκρη όταν έχουμε σύννεφα που έρχονται από ανατολικά και από δυτικά. Να πω πάντως ότι στην επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα είδαμε τους δύο βουλευτές που δεν επιλέγουν στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν περάσει στο κόμμα αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Αυτούς τους δύο. Μόνο αυτούς τους δύο να είναι στην τουρκική πρεσβεία ανάμεσα σε πολλούς άλλους που ξέρουμε όλοι ποιοι είναι. Ενώ υπάρχουν και δύο βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ οι οποίοι δεν ήταν παρόντες. Που σημαίνει ότι και τι δουλειά είχαν Έλληνες βουλευτές στην τουρκική πρεσβεία να υποδεχθούν τον Ερντογάν. Δεν ήταν αυτό, δεν πήγε με εκπρόσωπό του. Επειδή εξελέγησαν με το ΣΥΡΙΖΑ αυτοί, έχουν φύγει πια, αλλά εξελέγησαν με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που θέλω να πω. Παντός αυτό που είπατε πριν. Το ότι είναι λάθος. Καλό είναι, συμφωνώ μαζί σας. Προς τις εκλογές να εμπλέκουμε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ξενοκώστα, θέλετε κάποιο θέμα από αυτό να πείτε μια κουβέντα για να κλείσουμε. Θέλω να το συνδέσω, ναι, ότι εδώ πέρα όμως κυβέρνηση, έτσι σε αυτό το σκηνικό το γενικότερο που αφορά το κράτος δικαίου, με τις πρακτικές της, αποδυναμώνει τη θέση της χώρας. Και τι θέλω να πω με αυτό. Μόλις προχθές βγήκαν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς για τη σύμβαση 717. Για τα τέμπη, ακριβώς, δηλαδή, ναι, το οποίο πάλι ένα πλήγμα στο κράτος δικαίου και απόδωσαν διώξεις σε 23 άτομα και ταυτόχρονα μίλησαν για καθυστερίες και πιθανές ευθύνες πολιτικών προσώπων. Εδώ πέρα λοιπόν η δικαιοσύνη
εκτίθεται και ταυτόχρονα η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία ψήφισε ότι δεν μπορεί να εξεταστεί αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Όλα αυτά λοιπόν εκθέτουν τη χώρα. Και αν βάλουμε μέσα και το ζήτημα των υποκλοπών, εκθέτουν τη χώρα και αποδυναμώνουν τη θέση της χώρας μας. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τέσσερις που ήταν απόψε μαζί μας. Σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα. Λοιπόν, πάμε στις δικές σας παρεμβάσεις. Ξεκινάμε με τον κύριο Μπάμπη του Χαλάνδρη. Καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα σας κύριε Ξενάκη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κώστα. Έχω μπει σε μία ρύθμιση, 46-11 του 19. Μάλιστα. Στις 120 δόσεις, μετά από προσπάθειες πολλές, τις έχω καταφέρει να είναι στις 48. Ζητώ από την εφορία αυτή τη στιγμή να εξοφλήσω το χρέος μου, δεν μου απαντούν πόσα πρέπει να δώσω. Μου λένε δεν μπορούμε να σας πούμε. Μα θέλω να εξοφλήσω. Μπορείτε κύριε Κώστα να με βοηθήσετε, παρακαλώ. Να σας βοηθήσω δεν μπορώ, αλλά επειδή είστε ακόμα ένας που μας το λέει αυτό, ότι η εφορία δεν δίνει τα στοιχεία, αυτό για το οποίο κατηγορούμε τους services, το κάνει και το ελληνικό κράτος, νομίζω ότι πρέπει να ενημερώσουμε και τον κύριο Πιτσιλή, αλλά και τον κύριο Χατζηδάκη. Ευχαριστούμε κύριε Μπάμπη. Αυτό θα κάνουμε. Θα δούμε. Γιατί προφανώς δεν θα είναι ο μόνος. Είναι και άλλοι ενδεχομένως. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Τσάπαλο. Με τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Σημείωσε το αυτό να το δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σας. Φαντάζομαι θα αφορά και άλλο κόσμο, όχι μόνο το συγκεκριμένο. Σας ευχαριστούμε. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ξενάκη. Ορίστε. Κάντε ένα ερώτημα. Ήθελα να ρωτήσω. Γιατί πήρα και χθες, αλλά δυστυχώς δεν με συνδέσανε, ανεξάρτητα με το οικονομικό που έχετε, για το θέμα το χθεσινό που μιλάγατε για, για τους χούλιγκαν και λοιπά. Ναι, πέστε μας. Τα είπαμε και στην αρχή μια κουβέντα κάναμε, αλλά δεν το ανοίξαμε τόσο πολύ σήμερα, είναι αλήθεια όντως. Ναι, είμαι 85 χρονών. Ναι. Έχω περάσει αρκετά με, όσο λένε, με κυβερνήσεις κλπ. Μάλιστα. Μπορείτε να μου θυμίσετε πριν ένα μήνα περίπου ποιος πήρε άδεια από τη φυλακή και βγήκε? Δεν ξέρω. Από την Χρυσή Αυγή. Ο Κασιδιάρης για ένα πενθήμερο από ό,τι ξέρω. Μπράβο. Ναι. Ο Κασιδιάρης. Ναι, ναι. Βγήκε για 4 μέρες. Πόσες μέρες του δώσανε? Αυτές τις 4-5 μέρες της άδειας που δικαιούται. Ναι. Ωραία. Επέστρεψε στη φυλακή. Έτσι δεν είναι? Προφανώς θα επέστρεψε. Αν δεν επιστρέψει, θα το είχαμε μάθει. Ναι, πέστε μας. Δεν σας κινεί την περιέργεια ότι μετά την επιστροφή του στη φυλακή ο Κασιδιάρης αρχίσανε αυτές τις, το σκοτωμό της αστυνομίας, των πολιτών κλπ. Οι λεγόμενοι εντός εισαγωγικών χούλιγκαν. Αυτός είναι στρατός. Και τέτοιο στρατός είχε φτιάξει ο Κασιδιάρης. Μάλιστα. Τι να σας πω κύριε Μπάμπη μου, πραγματικά. Κύριε Παναγιώτη, δεν το ξέρω. Τι να σας πω, δεν έχω κάνει τέτοια σύνδεση στο μυαλό μου. Πάτε το στο τραπέζι και σκεφτείτε το. Καλά κάνετε και το λέτε. Για προβληματισμό. Μέχρι στη Βουλή έβαλε ανθρώπους. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Τι να σας πω, είναι μια πιθανότητα την οποία τη βάζετε εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σας. Είναι λίγο πιο σύνθετο το θέμα νομίζω από αυτό όμως. Αρκετά πιο σύνθετο νομίζω από αυτό. Χωρίς να αποκλείεται τίποτα. Μέσα στους χούλιγκανς υπάρχουν και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Υπάρχουν χούλιγκαν και της ακροδεξιάς και του ναζιστικού χώρου και της αυτής της πλευράς της ακροαριστερής αδαρχής. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εγκληματίες. Ναι. Ο οπαδισμός, η ιδεολογία είναι προφάσεις. Είναι ίδιοι. Είναι οι άνθρωποι που πουλάνε προστασία στα καταστήματα. Είναι οι άνθρωποι που κάνουν διακίνηση. Αυτό το έκανε η Χρυσή Αυγή πάντως σε μεγάλη την προστασία. Το νήμα είναι η εγκληματική τους οργάνωση. Η πρόφαση, η βιτρίνα τους είναι διαφορετική. Πάμε στον κύριο Γιάννη από τον Γαλάτση. Καλησπέρα κύριε Γιάννη. Καλησπέρα κύριε Ξενάκη. Σας ακούμε. Είμαι 68 ετών. Μάλιστα. Στα 67 βγήκα στη σύνταξη. Μάλιστα. Κατέθεσα όλα τα χαρτιά μου στο... Είχα
κεφαλινίας. Τα κράτησε 2-3 μήνες, 4. Έστειλε στο ΤΕΒΕ Καλλιθέας για να κανονιστεί και το ΤΕΒΕ από αυτή την υπηρεσία. Τα κράτησανε 2-3-4 μήνες και από εκεί. Τα επέστρεψανε στην Κεφαλινίας. Είχαν κάνει λάθος οι άνθρωποι. Τα ξαναεπέστρεψε πάλι η Κεφαλινίας στην Καλλιθέα και κοινικά μου απαντούνε εδώ είναι. Εγώ έχω ένα χρόνο να πάρω σύνταξη. Το σουξεστέρι story της κυβέρνησης που είναι, κύριε Κώστα. Ναι. Συγγνώμη, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα για να πούμε ότι έπρεπε να αργήσουμε για το χι λόγο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν τρέπονται, πληρώνονται αυτοί οι υπάλληλοι. Είναι μεγάλη επιτυχία και δόξα η δικαιοσύνη μας που έβγαλε το πρώτο, την πρώτη δικαίωση ενός συνταξιούχου. Και τώρα σκεφτόμαστε όλοι για αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, κύριε Γιάννη, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημά σας. Στο Υπουργείο Εργασίας θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, γιατί ισχύει αυτό που λέμε. Παρακολουθούν γενικά οι συνεργάτες του κ. Γεωργιάδη, το γνωρίζω, τηλεοπτικές εκπομπές και τώρα μας βλέπουν, είμαι σίγουρος. Την περιγράψατε πολύ φωτογραφικά την περίπτωσή σας. Είπατε δηλαδή Κεφαλινίας, Καλλιθέα, Καλλιθέα, Κεφαλινίας, Κεφαλινίας, Καλλιθέα. Δεν θα έχει πολλές τέτοιες υποθέσεις. Ένα χρόνο τώρα. Ας παρέμβουν, ξέρουν, μας ακούνε, μπορεί να μας στείλουν και μήνυμα σε λίγο, το ξέρω αυτό, να δουν και για αυτή την περίπτωση και με αφορμή αυτή την περίπτωση δεν θα είναι και μόνοι, θα είναι και πολλές ακόμα που πηγαίνουν, έρχονται έτσι. Τώρα, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και καλό κουράγιο να σας πούμε βέβαια. Πάμε στον κύριο Θόδωρο από τη Βούλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Ξενάκη και στο πάνελ. Πέστε μας. Ήθελα να κάνω μια υπόδειξη. Να την κάνετε. Η κυβέρνηση. Σχετικά με το θέμα του λαδιού, το λάδι, πρέπει να απαγορευτούν οι εξαγωγές χύμα λαδιού με το συντομότερο δυνατόν. Μόνο να επιτρέπεται συσκευασμένο λάδι να εξάγεται, να δουλέψουν οι δικές μας βιομηχανίες, γιατί τώρα μας το παίρνουν χύμα οι Ιταλοί και οι Ισπανοί και το πουλάνε οι κοινικοί στις αγορές τους που τις είχαν βέβαια από και πριν από εμάς αυτοί οι ίδιοι. Λοιπόν, θα επιτρέπεται μόνο εξαγωγή επωνύμων συσκευασμένων 1, 2, 3, 4, 5 κιλών συσκευασίες. Και θα απαγορευτεί, ισχύει ο νόμος, αυτό απαγορεύονται οι τενεκέδες να πουλούν οι αγρότες, αλλά δεν τον εφαρμόζουν. Γιατί δεν μπορεί. Αυτοί που αγοράζουν τους τενεκέδες δεν μπορούν να ελέγξουν την ουθεία. Ενώ αυτό το επώνυμο που δουλεύει στο σούπερ μάρκετ, οι βιομηχανίες έχουν και την ημερομηνία λήξεως την παραγωγή, τι παραγωγή είναι κτλ. Όλα αυτά. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουν με νομοθετικό διάταγμα όπως κάνανε και με απαγορεύσει. Ευχαριστούμε κύριε Θόδωρο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Τι θέλεις να πεις, Χριστό, με συγχωρείς. Όχι, όπου τα είπε ο άνθρωπος, όπως τα είπε. Δηλαδή. Απαγορεύεται το εμπόριο. Τα νεκέδων λαδιού απαγορεύεται. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Κατερίνα Ταυριλίσια. Καλησπέρα σας. Αλλά δεν το φαρμόζω. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Ορίστε. Ο κύριος Κώστας μας λέει ότι ο Μητσοτάκης κοντεύει να κάνει την Ελλάδα οικονομικό παράδεισο. Και δεν έχει πει έτσι τώρα, το να δικείτε. Για την προσωπική διαφορά όμως 750.000 φτώχων συνταξιούχων δεν μιλάει μιλιά. Περιμένω μια απάντηση λοιπόν τώρα κι εγώ. Μάλιστα. Κυρία Κατερίνα μας, πρώτον ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημά σας. Δεύτερον, εδώ είναι, δεν ξέρω αν θέλει να απαντήσει εκείνος. Το βάζουμε το θέμα της προσωπικής διαφοράς συνέχεια. Εδώ ήταν και ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος έρχεται τακτικά και μίλησε γι' αυτό. Είπε ότι θα δοθεί αυτό το ποσό, τα 100-150-200 ευρώ, μειωμένο σε σχέση με πέρσι, γιατί είναι μειωμένη και η αύξηση. Δεν βλέπω κάτι να αλλάζει και τον επόμενο χρόνο από αυτά που βλέπουμε. Μακάρι να υπάρξει κάτι που. Δεν θα αλλάξει ο νόμος Κατρούγκαλου. Στο κομμάτι αυτό. Δεν θα αλλάξει ο νόμος Κατρούγκαλου. Είναι κατάπτυστος, αλλά δεν θα αλλάξει. Γιατί πάνω στο νόμο Κατρούγκαλου στηρίχθηκε η ρύθμιση του χρέους. Μέχρι το 2032 δεν θα αλλάξει ο νόμος Κατρούγκαλου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καλά, η πραγματικότητα είναι ότι είχε πει και άλλα πράγματα η κυβέρνηση και τώρα δεν μπορεί ή δεν θέλει να τα κάνει. Το μόνο που κάνει είναι αυτό, να δίνει εκατοστάρικα. Να είναι ένα κοκτέιλ πολιτικής που το χρεώνεται για τα κοινωνικά. Ο νόμος Κατρούγκαλου δεν μπορεί να αλλάξει. Τελεία παύλα. Δεν είναι μόνο ο νόμος Κατρούγκαλου. Είναι κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία μπορούσε να το αντιμετωπίσει με κάποιο τρόπο. Ο νόμος Κατρούγκαλου στο κομμάτι το συνταξιωτικό είναι. Γιατί το ασφαλιστικό έχει αλλάξει.
Λοιπόν, πάμε στην κυρία Άννα από την Αργυρούπολη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, κύριε Ξενάκη. Να είστε καλά. Πείστε μας. Ήθελα να δώσω συγχαρητήρια και να ευχαριστήσω τον κύριο Συρίγο που έφυγε από το πάνελ, γιατί αναγνώρισε το πτυχίο του παιδιού μου. Και από το Υπουργείο Διαβίου Θρησκευμάτων και Διαβίου Μάθησης αναγνώριση είναι από ευρωπαϊκό, είναι από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά με αναγνωρισμένα πτυχία τώρα τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να δουλέψουν. Μας το έχει αναγνωρίσει, μας το έχει δώσει την απόφαση το Υπουργείο Παιδείας το 18. Αλλά δεν μπορούν να δουλέψουν, οι σύλλογοι δεν τα αφήνουν να δουλέψουν. Με αποτέλεσμα και το δικό μου το παιδί, όπως είναι, ας πούμε, επιστήμονα, θα αναγκαστεί να φύγει, ας πούμε, να πάει στη Σουηδία που έχουμε εκεί την κουνιάδα μου. Συγγνώμη, να κυρία, δουλέψει. Κάτι πρέπει να γίνει για αυτό το θέμα. Τι είπατε, δεν αφήνουν τα παιδιά να δουλέψουν που έχουν αναγκαστεί. Οι σύλλογοι των φυσικοθεραπευτών, οι σύλλογοι των νοσηλευτών, των παιδιάτρων. Δεν αφήνουν, ενώ τα πτυχία είναι αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Θρησκευμάτων και Διαβίου Μάθησης. Έχω την απόφαση με υπογραφή του κυρίου Συρίγου στα χέρια μου. Μόνο στο δημόσιο θα ισχύει αυτό που λέτε. Πουθενά δεν τους αφήνουν. Δεν τους αφήνουν ούτε να ανοίξουν δικό τους, ούτε να δουλέψουν. Μαύρα δουλεύουν τα παιδιά και είναι όλα έτοιμα οι φίλοι του γιού μου να φύγουν στο εξωτερικό. Οι σύλλογοι δίνουν τους άδειες. Οι σύλλογοι, βεβαίως. Είχα πάει στο Υπουργείο Εργασίας, συνάντησα τον κύριο Σπανάκη και μου είπε ότι κάτι προσπαθούν κάτι να κάνουν. Γιατί εκεί στο Υπουργείο Εργασίας με τον κύριο Άδωνη, που είναι υπουργός. Αλλά εντάξει, είναι το. Τέτοια αντίδραση, δηλαδή να είναι τα παιδιά φιλότιμα, να είναι πατριώτες, να θέλουν να δουλέψουν και να αναγκάζουν να φύγουν έξω. Πρώτη φορά το ακούω, είναι ένα ενδιαφέρον θέμα, μακάρι να το ξέραμε πιο πριν να το ρωτήσουμε κιόλας. Ναι, μα γι' αυτό είδα τον κύριο Συρίγο που έχω την απόφαση στα χέρια μου. Καταλάβαμε. Είναι πανεπιστημιακό το πτυχίο του. Θα έχει ενδιαφέρον. Από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, δεν είναι από κάπου αλλού. Κατάλαβα τι λέτε. Και είναι πριν το Brexit, καταλάβατε. Είναι το 18 το πτυχίο του παιδιού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα θέμα που δεν το ξέραμε και τρεις μας. Οπότε καταλαβαίνω πρώτη φορά τα ακούμε ότι υπάρχουν τέτοια ζητήματα που οι σύλλογοι μπορούν να παρεμποδίσουν τη δυνατότητα εργασίας. Δεν κάποιο επιστήμονα. Ναι, γι' αυτό θέλω να το ρωτήσουμε κάποιον που είναι ειδικός. Ναι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κώστα από το Κερατσίνη. Καλησπέρα σας. Α, συγγνώμη, στον κύριο Βαγγέλη από τα Άνω Πατήσια. Λάθος, με συγχωρείτε. Κύριε Βαγγέλη, σας ακούμε. Ο κύριος Βαγγέλης από τα Άνω Πατήσια μας ακούει. Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, παρακαλώ. Ορίστε. Ήθελα να. Στη συζήτηση που είχα ακούσει προηγουμένως για τα οικονομικά. Ναι. Και άκουσα ότι τον κύριο Συρίγο να λέει ότι το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων βελτιώνεται. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να βελτιώνεται το βιωτικό επίπεδο ενός Έλληνα όταν φτωχοποιείται καθημερινά. Όταν το εισόδημά του, η σύνταξή του μειώνεται λόγω των ανατιμήσεων κτλ. Καθημερινά. Παράδειγμα, εγώ τώρα έχω πάρει από το 21 μέχρι σήμερα ένα. Αυξήθηκε το εισόδημά μου 10% και μειώθηκε πάνω από 30% λόγω των ανατιμήσεων. Μόνο το ΦΠΑ που επλήρωσα εγώ επιπλέον, ένα παράδειγμα θα σας πω. Το 21 ένα πακέτο χαρτιά υγείας είχε 4,17. Ναι. Σήμερα έχει 7,29. Ξέρετε, σημαίνει αυτό, 75% αύξηση. Το 75% αύξηση πόσο ΦΠΑ εισέπραξε το κράτος. Το ΦΠΑ που έχει πάρει, το επιπλέον ΦΠΑ μόνο από μένα, διότι εγώ κρατάω αποδείξεις, αγοράζω τα πάντα με κάρτα και κρατάω τις αποδείξεις μου, έχω αποδείξεις μέσα στο σιρτάρι μου από το 17, έχει πράξει γύρω στα 1.500 ευρώ επιπλέον ΦΠΑ. Δηλαδή τα χρήματα που έχω πάρει είναι το επιπλέον ΦΠΑ που μου έχει πάρει. Ναι, μα είναι το. Οι ανατιμήσεις οι οποίες γίνονται, πώς γίνεται. Εγώ αυτή τη στιγμή πρέπει να πληρώσω στο τέλος του μήνα λογαριασμούς, έμφια, ΤΕΙ κυκλοφορίας, ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ. 719,99 ευρώ. Και η σύνταξή μου είναι 739,13. Θα μου περισσέψουν 19,14. Πρέπει εγώ και η γυναίκα μου να κάνουμε Χριστούγεννα με 19,14 ευρώ. Αυτή είναι η ανάπτυξη του βιωτικού επίπεδου, κύριε Συρίγο. Τι να σας απαντήσω, κύριε Βαγγέλη. Θέλω απάντηση από τον κύριο Συρίγο και από οποιοδήποτε, γιατί ακούω εδώ τρελά πράγματα. Ναι, δεν είναι εδώ. Από τους πολιτικούς λένε δίνουμε. Μα αυτά που δίνουν είναι. Εγώ θα πάρω αυτή την εφέτος, από πρώτη θα πάρω 3% αύξηση. Που σημαίνει θα πάρω 20,84. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. 69 λεπτά την ημέρα. Δηλαδή μισή φρατζόλα ψωμί. Αυτή είναι αύξηση όταν. Εγώ επειδή έτυχε να είμαι από χωριό και ο πατέρας μου είχε ένα σπίτι και μου άφησε,
μόνο η αύξηση των τελών του πάγιο στη ΔΕΗ, στο ρεύμα, είναι 5 ευρώ που μένω εδώ πέρα και 5 στο χωριό 10. Μες. Δηλαδή από λοιπόν, τα 20, κύριε τα 10 Βαγγίνη, ευρώ μου τα παίρνουν τα πάγια. Θα σας πω το εξής. Επειδή δεν υπάρχουν τώρα εκπρόσωποι της πολιτικής εδώ, αλλά από Δευτέρα θα υπάρχουν, όπως μας τα είπατε αυτά, θα θυμηθούμε τη Δευτέρα να ρωτήσουμε έναν εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, υπουργό ή βουλευτή που θα είναι εδώ, ακριβώς με την επιχειρηματολογία που μόλις τώρα μας αναπτύξατε και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι απάντηση θα πάρουμε. Yeah. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Εντάξει, σου λέει με, με αριθμούς. Απόλυτα σωστό είναι. Σου λέει με αριθμούς. Ότι για τους ανθρώπους που έχουν σταθερό εισόδημα, η ζωή είναι χειρότερη. Πάμε στην κυρία Άννα από τον Κορυδαλό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Εγώ είμαι συνταξιούχα. Μάλιστα. Παίρνω 450 ευρώ τη σύνταξη, την κανονική, την κυρία σύνταξη. Μάλιστα. Και 159 παίρνω το επικουρικό. Επικουρικό. Με έχουν προσωπική διαφορά 85 ευρώ. Ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί δεν είπε, κυρία Ιορδανίδου, έχεις 85 ευρώ προσωπική διαφορά. Αυτόν τον μήνα, πέρυσι, όχι φέτος, αυτόν τον μήνα σου κόβω το 85 ευρώ προσωπική διαφορά από το μισθό σου, από το μισθό σου, και από εκεί και πέρα παίρνεις την κανονική σύνταξη. Μάλιστα. Ναι, να την πληρώσω την προσωπική διαφορά. Δεν αντιλέγω, αφού χρεωστάω, ναι, να μου κρατήσει από το μισθό μου τα 85 ευρώ, το τώρα είναι 55 ακόμα, να μου τα κρατήσει τα 85 ευρώ και έπαιρνα την αύξηση όπως παίρνει όλος ο κόσμος. Όχι να μην πετάξει ένα ψίχουλο 150 ευρώ, δεν το δέχομαι, δεν το θέλω. Εργάστηκα, δεν τα ζήτησα, δεν τα χρεωστάω. Δεν είμαι ζητιάνα. Αυτό είναι. Αχ, κυρία Άννα. Μπορούσε να μην το πει και να μου πει ότι κρατάμε από το μισθό σου 85 ευρώ και σβήνει η προσωπική σου διαφορά. Λοιπόν, κυρία Άννα, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς. Το μόνιμο παράπονο των ανθρώπων, ειδικά αυτών που είναι και τόσο χαμηλά στις συντάξεις, στην περίμετρο τη στενή που λέει και ο Δημήτρης και έχει απόλυτο δίκιο, το παράπονο των ανθρώπων αυτών που. Τι να πω, ότι είναι αδικαιολόγητο. Πώς θα το πεις αυτό. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κώστα από το Κερατσίνη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε. Σας ακούμε. Ήθελα να καταλάβω γιατί δεν ξέρουμε το δημόσιο πόσο κόσμο θέλει. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να μάθουμε πόσο θέλει. Λόγω χάρη, θα σας πω μια τάξη μεγέθους. Η ΕΡΤ πρέπει να έχει 500 άτομα, ας πούμε, και έχει 5.000. Οι υπόλοιποι πρέπει να πληρωθούν από εμάς. Δεν έχουν καμιά μηχανή που να κόβει νόμισμα, να κόβει χρήματα για να πληρώσει τους υπολείπους. Όλοι αυτοί που έχουν γεμίσει τα γραφεία, πληρώνουν ρεύμα, πληρώνουν φώτα, πληρώνουν τηλέφωνα, πληρώνουν όλα αυτά, τα πληρώνει το δημόσιο. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να μας πούνε τόσοι χρειάζονται εδώ, τόσοι εδώ και τόσοι εδώ. Βάζουμε συνέχεια, ναι. Και μετά λέμε ποιος θα τους πληρώσει. Ναι. Ποιος θα τους πληρώσει, ο λαός θα τους πληρώσει. Λοιπόν, κύριε Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. Για την ΕΡΤ μόνο να πω, όχι από συναδελφική αλληλεγγύη, δεν είναι ένα κανάλι ΕΡΤ, είναι 4 κανάλια τουλάχιστον και άλλα 3-4 και μπορεί και παραπάνω ραδιόφωνα, τα περιφερειακά δίκτυα. Πάντως είναι 5.000. Και δεν πιστεύω ότι είναι 5.000 εργαζόμενοι στην ΕΡΤ. Είναι αρκετά λιγότερο. Ναι, να το πω και αυτό. Τώρα, όχι, ότι πρέπει ο κάθε οργανισμός να ανακοινώνει τις οργανικές του θέσεις. Και επιπλέον θέλω να πω ότι εδώ και αρκετά χρόνια πια, με βάση τον κανόνα ένας μπαίνει, ένας βγαίνει, αυτό το πράγμα έχει μειωθεί και μάθαμε και με την Τρόικα, μάθαμε η αλήθεια είναι και πόσο είναι ο κόσμος ο οποίος πραγματικά βρίσκεται στο δημόσιο. Δεν το ξέραμε το 2011 όταν ήρθαν οι πρωτοήθεν Τροϊκανοί, θυμάσαι Δημήτρη, κάναμε, πώς το λένε, κάναμε και πέρασε η περίοδος με το 5+1 και τα λοιπά. Για να βρεθεί ο αριθμός αυτών οι οποίοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στους δήμους, στο δημόσιο. Αλλά δεν ακριβώς αυτό. Καλό θα είναι να υπάρχουν τα οργανώματα. Χωρίς να θέλει παρασπιστώ κανέναν. Έτσι. Και η ΕΡΤ έχει και ένα χαρακτήρα διαφορετικό από αυτό που τα ιδιωτικά κανάλια, να το πούμε και αυτόν. Και είναι πάντα σημαντικό και χωρίς αυτήν τα ιδιωτικά κανάλια, μια σειρά γεγονότα ούτε θα τα βλέπανε ποτέ, θα τα καλύπτανε. Λοιπόν, τελευταίο για σήμερα, η τελευταία για σήμερα. Ο κύριο, η κυρία Σοφία από την Γλυφάδα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Είμαι μία από τις 750.000 συνταξιούχων με προσωπική διαφορά που αισθάνονται σαν τιμωρημένοι από την κυβέρνηση αφού δεν θα πάρουν καμία αύξηση. Ναι. Με αυτό τον επέσχυντο τον νόμο Κατρούγκαλου, τον εγκληματικό νόμο Κατρούγκαλου, μας πετούνε μόνο το ξεροκόμματο των 100 και των 150 ευρώ, που είναι μια σκέτη κοροϊδία. Μας κλέβουν
και μας καταργούν το δικαίωμά μας για μια αξιοπρεπή σύνταξη. Την ώρα που έχουμε καταβάλει όλες τις απαραίτητες κρατήσεις. Αυτό είναι εγκληματικό για μένα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κυρία Σοφία μου. Βλέπεις πόσος κόσμος κάθε μέρα τώρα, πόσο καιρό τώρα για την προσωπική διαφορά. Πραγματικά προσπαθώ να σκεφτώ αν μπορούσε να βρεθεί μια λύση κάπως αυτό να είναι λίγο πιο δίκαιο από ό,τι είναι τώρα. Γιατί έτσι όπως είναι δίκαιο δεν είναι. Είναι ένα μπάλωμα αυτό και καμιά φορά θυμώνει πιο πολύ τον κόσμο από ότι τον ικανοποιεί αυτό το ποσό το οποίο παίρνει. Και όπως είδες δεν αφορά μόνο τις μεγάλες τάξεις, αφορά και 450 ευρώ σύνταξη. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια έχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η οικονομία πάει καλά. Όμως δεν πάει ισόρροπα καλά. Όλοι όσοι έχουν σταθερά εισοδήματα, οι άνεργοι συνταξιούχοι και οι μισθοσυντήρητοι, χάνουν αγοραστική δύναμη. Χάνουν, φτωχαίνουν κάθε μέρα. Μέρα με τη μέρα. Δεν φτωχαίνουν. Αυτή είναι η απάντηση. Και λοιπόν, γι' αυτό έρχονται όλα αυτά τα πας και όλα αυτά τα καλάθια και όλα αυτά, αυτά τα πράγματα, αυτά, τα οποία βοηθούν για να απαλύνει ο πόλος στις φτώχειες. Δεν σταματάνε την. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας από τις 10 παρα 10. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο πάλι, 10 παρα 10 εδώ στις παρεμβάσεις. Καλό βράδυ να έχετε όλους σας. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να απολαύσετε την αυριανή μέρα που θα έχει αρκετή ζέστη για την εποχή. Γιατί από την Παρασκευή και μετά κάνει μια βουτιά η θερμοκρασία και πιάνει πολύ κρύο και θα ανάψει το καλοριφέρ. Και ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, επιστρέφουμε.